Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συλλόγου, του Συλλόγου Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ισυχριστής, στην αίθουσα Ορθοδοξία. Εγώ είμαι πρόεδρος του Συλλόγου, ονομάζομαι Γαλατάς Χρήστος, να αυτοσυστηθώ, για όσους τυχόν δεν με γνωρίζουν. Καταρχήν και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους πατέρες που βρίσκονται κοντά μας και μας ευλογούν. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, τον πατέρα Νικόλαο Μανώλη, τους υπόλοιπους πατέρες που είναι κοντά μας. Και οπωσδήποτε όλα τα μέλη του Συλλόγου και όλους εσάς τους φίλους που βρίσκεστε κοντά μας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα περίοδο ομιλιών, εσπερινών ομιλιών που θα γίνονται Τετάρτης απογεύματα με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, φλέγοντα ζητήματα. Επιστημονική κατάρτιση υπάρχει από τους ομιλητές οι οποίοι θα αναλάβουν να ομιλούν σε αυτά τα θέματα. Ήδη την περασμένη Τετάρτη που ήταν η αναρτήριος ομιλία αυτού του κύκλου των ομιλιών είχε ομιλήσει ο πατήρ Νικόλαος Μανώλης. Συνεχίζει σήμερα ο πατήρ Σεραφείμ Ζήσης και στην συνέχεια θα έπονται και άλλοι έτσι πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Θα αναπτύξουμε πλειάδα θεμάτων και πιστεύω ότι θα τα βρείτε ιδιαιτέρως ψυχοφέλιμα και ενδιαφέροντα. Αρχικώς θα ήθελα να προλογίσω και να σας πω δύο λόγια από το βιογραφικό του πατρός Σεραφείμ, μιας και είναι κοντά μας εδώ και θα αναπτύξει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, αυτό το εισαγωγικά περί μασονίας, ένα φλέγον ζήτημα το οποίο δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς με πόνο ψυχής, όλη η ταγή της Εκκλησίας ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο και αφήνουν ζητήματα που λιμάζουν και ρημάζουν το πίμνιο και ασχολούνται με αγαπολογίες. Ο μοναχός Σεραφείμ, κατά κόσμο Νικόλαος Ζήσης, γεννήθηκε το 1974 στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, γιος των καθηγητών της θεολογίας Θεοδόρου Ζήση, από το πρώτο πρεσβυτέρου, και Χριστίνας Μπουλάκη, τώρα μοναχής Νεκταρίας, εγγονός δε των ιερέων Νικολάου και Εμμανουήλ. Από το 1992 μέχρι το 1996 σπούδασε την Ιερά Επιστήμη στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, άρχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην πατρολογία, καθώς και την εκμάθηση της γερμανικής ως δεύτερης μετά τα αγγλικά γλώσσας. Η μοναχική κλίση προς τη μετάνοια όμως, με παλαιότερη προτροπή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τον οδήγησε να διακόψει την μετεκπαίδευσή του και να ενταχθεί στις αρχές του 2002 ως δόκιμος στην Αγιοταφική Αδελφότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εγκαταβιώνει στην Ιερά Λάβρα του Αγίου Σάββα, όπου και κάρει μοναχός το Μάρτιο του 2003. Με πατριαρχική εντολή μετακλήθηκε στα Ιεροσόλυμα τον Νοέμβριο του 2005, όπου επί τριετία υπηρέτησε μεταξύ άλλων ως τρίτος γραμματέας της Αρχιγραμματείας, ως υπεύθυνος ύλης της Ιωστεσελίδας και ως αρχισυντάκτης του επισήμου περιοδικού του Πατριαρχείου της Νέας Ιών. Εργάστηκε ως συντάκτης επισήμου εκκλησιαστικής αλληλογραφίας και ως επιμελητής εκδόσεως εκκλησιαστικών βιβλίων. Έλαβε δε μέρος σε επίσημες αποστολές στο εξωτερικό. Επέστρεψε στη Σαββαϊτική Λαύρα στις αρχές του 2009, όπου κυπηρέτησε με μετόχη στην περιοχή της Βηθλέμ μέχρι το τέλος του 2011, οπότε ανεχώρησε οριστικώς από την Αγία Γη. Κατά τη διετία 2012 και 2013 διέμεινε φιλοξενούμενος στο Άγιο Όρος και από τις αρχές του 2014 μέχρι προσφάτως εγκατεβίωσε στο Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου. Ο πατήρ Σεραφείμ έχει ορθογραφήσει επωνύμως και ανωνύμως στο διαδίκτυο. Άρθρα δε και μελέτες του έχουν εκδοθεί στο περιοδικό Θεοδρομία, στον Ορθόδοξο Τύπο ή και Αυτοτελώς. Σχετικές με το σημερινό θέμα είναι κυρίως οι μελέτες του «Μασονία και Πατριάρχες», «Η μασονική προώθηση του Οικουμενισμού» του 2013 και οι πρόσφατες στα αγγλικά προκαταρκτικές σημειώσεις για την επίδραση του ελευθεροτεκτονισμού πάνω στον πρώιμο ελληνικό οικουμενισμό τον παρελθόντα Μάιο του 2017. Να ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας κάνουμε, πατέρα Σεραφείμ. Είναι ιδιαίτερη τιμή και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε την εισήγησή σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για μένα είναι τιμή για την πρόσκληση αυτού του συλλόγου, Άγιος Ιωσήφος Συχαστής, εδώ στην αίθουσα Ορθοδοξία. Ευχαριστώ πολύ για την παρότρινση κιόλας και την ευλογία του, τον πατέρα Νικόλαο, χωρίς τον οποίο δεν θα γινόταν αυτή η ομιλία. Ευχαριστώ και όλους σας που παρίστεστε εδώ, αφήνοντας την απογευματινή ξεκούρασή σας μετά από μια κουραστική εργάσιμη ημέρα, για να ενημερωθείτε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευρύ, πολύ βαθύ και είναι γενικώς άγνωστο. Η ομιλία λοιπόν έχει θέμα εισαγωγικά περί μασονίας. Η μασονία ή αλλιώς ελευθεροτεκτονισμός ή τεκτονισμός, κατά τους ιδίους τους τέκτονες λέγεται βασιλική τέχνη, Ars Regia ή Royal Art, είναι λοιπόν μία μυστική εταιρεία, είναι όμως και μία θρησκεία. Τα τελευταία χρόνια πολλοί με έχουν ερωτήσει, Πάτερ Σεραφείμ, γιατί ασχολείσαι με τη μασονία, δεν έχουμε τώρα πια τον οικουμενισμό, δεν έχουμε τη νέα εποχή που είναι κάτι πιο καινούριο και πιο επικίνδυνο, δεν είναι κάπως παροχημένο αυτό το θέμα? Δυστυχώς η μελέτη και η ενασχόληση με το θέμα της μασονίας δείχνει ότι δεν μπορεί κανείς να καταλάβει καλά τον οικουμενισμό χωρίς το ευρύτερο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, στο οποίο ο οικουμενισμός εντάσσεται, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει και την παγκοσμιοποίηση και τη νέα εποχή, το New Age, τη νέα υδροχοϊκή εποχή, αν δεν γνωρίζει τη μασονία και τα συναφή με αυτήν θρησκευτικά ρεύματα. Εφέτος, 2017, οι τέκτονες εορτάζουν τα 300 χρόνια της μασονίας με τη σημερινή της μορφή, όπως ξεκίνησε το 1717 στην Αγγλία. Είναι ενδιαφέρον για το θέμα μας αυτά τα οποία είπε ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, ο Βελιμίροβιτς, ο γέροντας του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, στην Προκαταρκτική Επιτροπή του 1930 για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στην Τρίτη Συνεδρία. Το ζήτημα του ελευθεροτεκτονισμού. Η Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως σημείωσε στον κατάλογό της ονομαστικός κάποιες αιρέσεις όπως την Ουνία, τον Χιλιασμό κτλ. Αλλά ο μασονικός κίνδυνος τους υπερβαίνει όλους. Και δυστυχώς αρκετοί από τους διανοουμένους είναι συνδεδεμένοι με αυτόν. Αυτός είναι ο νέος αριανισμός. Και ενώπιον μας βρίσκεται μεγάλος αγώνας, τον οποίο οφείλουμε χωρίς φόβο να αναλάβουμε στο όνομα του Θεού. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον χριστιανισμό στον κόσμο δεν είναι ο μπολσεβικισμός ή κάτι άλλο, αλλά ο τεκτονισμός, διότι είναι εχθρός εξωτερικός και εσωτερικός. Εμείς λέμε ότι η χριστιανική θρησκεία είναι η θρησκεία, η μόνη θρησκεία, και ότι η Ορθοδοξία η μόνη αληθινή. Αυτοί όμως αρνούνται το Ευαγγέλιο και τον Χριστό, θέτοντάς τον σε ίση θέση προς τον Μωυσή, τον Βούδα, τον Μωάμεθ. Επιβεβαίωση της ανησυχίας του Αγίου Νικολάου αποτελεί το γεγονός ότι παρά τη συμπερίληψη στις αποφάσεις αυτές του 1930 της προτάσεως περί απόκρουσης του αθεϊσμού και των διαφόρων πεπλανημένων συστημάτων όπως μασονισμού, θεοσοφισμού, πνευματισμού, με τα οποία έπρεπε να έχει ασχοληθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που έγινε πρόσφατα, ωστόσο αυτό το θέμα απαλήφθηκε. Έτσι, στην πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη της Ρόδου το 1961 δεν αναφέρθηκε τίποτα, μολονότι η δεκαετία του 1950 και 60 σηματοδοτούσε την ακμή της μασονίας στην Αμερική και στον κόσμο. Αυτό συνέβη απλά διότι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και αρκετοί από τους συνεργάτες του, όπως ο καθηγητής Αμίλκας Αλεβιζάτος, ήταν ίδιοι μασόνοι. Οπότε αυτονοήτως απήλυψαν το θέμα της μασονίας από την ενασχόληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, και αυτό ελπίζω να φανεί ενδιαφέρον στους πιο ησυχαστικούς και νεπτικούς, προλογίζοντας το βιβλίο του μακαριστού δημοσιογράφου και αντιμασόνου Βασίλη Λαμπρόπουλου, «Στάδιτα της ελληνικής μασονίας», το 1988 γράφει: «Φαίνεται σαφώς ότι ο τάσον εαυτόν στην παράταξη της μασονίας δεν μπορεί παρά να έχει ως σκοπόν την διάβρωση και διάλυση της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό θεωρώ καθήκον κάθε ερευνητού και Ρωμιού να μελετήσει επισταμένος το παρόν βιβλίο και να συμμετάσχει ενεργώς στην διευκρίνηση της σημασίας της απόκριφης οργανώσεως των τεκτώνων για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ρωμιοσύνης». Και αφού πει μερικά ακόμη, συμπληρώνει: «Αυτό δεν θα πρέπει να γίνει με φανατισμό, αλλά με σύνεση και αμεροληψία, επειδή πολλοί τέκτονες δεν γνωρίζουν πραγματικά το τι βρίσκεται πιο πίσω». Έχουμε λοιπόν έναν Άγιο της Εκκλησίας μας και έναν μεγάλο θεολόγο να μας προειδοποιούν για τον κίνδυνο της μασονίας. Εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έχω καμιά αντιπάθεια ή μίσος κατά των μασόνων. Πρέπει να πω δημοσίως ότι συγγενικά μου πρόσωπα έχουν μπλέξει με τη μασονία ή με παραμασονικές οργανώσεις, και εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή με το θέμα.
αλλά και ο πατήρ Θεόδωρος έγινε προσπάθεια να στρατολογηθεί στη Μασονία από έναν παλιό οικογενειακό μας φίλο, τον καθηγητή της φαρμακολογίας Αθανάσιο Παραδέλη, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια. Θυμάμαι το 1987-88, ήταν περίοδος καρναβάλου από κρεών και ο καθηγητής Παραδέλης, τον οποίο πηγαίναμε στο σπίτι του, είπε ότι όταν μεγαλώσεις θα σου δώσω μια στολή πρίγκιπος του Λιβάνου. Και εγώ σκεφτόμουν τίποτα σαρίκια και τουρμπάνια και πέρασαν πολλά χρόνια πριν δω το όνομά του σε λίστες μασόνων. Ουσιαστικά ήταν, ανήκε στην ΣΤΟΑ 103 Δημήτριος Μαργαρίτης στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως ρήτορ. Ο καθηγητής Παραδέλης ήταν και ο φικίλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διατηρούσε στενές σχέσεις με εκκλησιαστικούς κύκλους. Πρέπει να ασχολούμαστε με την Μασονία και την διείσδυσή της εντός Εκκλησίας. Είναι πρωταρχικό μας ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωσή της παγκοσμίως, διότι είναι φοβερή. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και τις απλουστεύσεις. Μια γενίκευση είναι ότι όλοι οι Μασόνοι είναι ως φοριστές. Δεν είναι. Μια απλούστευση είναι ότι η Μασονία είναι κάτι συστατικό και απολιθωμένο. Ούτε αυτό είναι. Υπάρχει μια πρόοδος της ακαδημαϊκής έρευνας για την Μασονία, η οποία θα έπρεπε να καθοδηγεί και εμάς. Η Μασονία δεν είναι κάτι κρυφό πια, έχει βγει στο προσκήνιο. Σε μια ειδική εργασία που έγινε πριν μια δεκαετία, αποκαλύπτεται ότι σε κοσμικά ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν λάβει μεγάλη έκταση οι μασονικές σπουδές. Σε ένα ακαδημαϊκό έτος, το 2008-2009, εκπονήθηκαν 4 σχετικές με τη Μασονία διατριβές στην Γαλλία, 3 στις ΗΠΑ και άλλες στην Ισπανία. Στην Ιταλία ασχολούνταν 3 γενναίες ερευνητών με τη Μασονία. Υπήρξαν μέσα σε μια 20ετία, το 1987 ως το 2007, 4 αφιερώματα σε επιστημονικά περιοδικά και 2 ειδικά επί της Μασονίας πανεπιστημιακά περιοδικά στα γερμανικά και στα αγγλικά υπό τους καθηγητές Ράιν Άλτερ και Όνερφορς. Στο Παρίσι υπάρχει έδρα σχετική με τα εσωτερικά και μυστικά ρεύματα στο τμήμα θρησκευτικών επιστημών, ενώ στο Βέλγιο ασχολείται σχετικώς η έδρα Theodor Verheggen. Στην Αγγλία πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα για τις μασονικές σπουδές στο Sheffield, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως και στην Ολλανδία, όπου υπάρχει έδρα μασονικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, με την υποστήριξη της εκεί Μεγάλης Ανατολής, Μεγάλης ΣΤΟΑΣ. Στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο υπάρχει σχετικό σεμινάριο υπό τον καθηγητή Φουκασάουα. Στην Γαλλία υπάρχουν σχετικές ερευνητικές ομάδες στα Πανεπιστήμια Παρισίου Σορβόνης από το 1996, στο Μπορντό και στην Νίκαια, ενώ στην Ισπανία ανάλογα ερευνητικά κέντρα υπάρχουν στα Πανεπιστήμια Σαραγώσης με 12 διεθνή συνέδρια από το 1983 και στο Ποντιφικικό Πανεπιστήμιο Κομίλας της Μαδρίτης. Στην Αυστρία, στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck ασχολείται σχετικό κέντρο για τις δημοκρατικές σπουδές στη Μέση Ευρώπη, σε συνεργασία με την ΣΤΟΑ ερεύνης του Bayreuth. Ανάλογη δε δραστηριότητα υπάρχει και στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Halle. Κυκλοφορούν έντυπες εκδόσεις των μασόνων, οι οποίοι ανήκουν σε ειδικές στοές ερεύνης, όπως είναι οι στοές Gvator Coronati, 4 εστεμένοι, στην Αγγλία η στοά 2076 και στη Γερμανία η στοά 808, αλλά και άλλες 2 ερευνητικές στοές σε Γαλλία και Βέλγιο. Στην Αγγλία το Κέντρο Μασονικών Ερευνών του Κάνον Μπέρι και στην Ολλανδία το Κέντρο OVN προωθούν την συνδυαστική διεπιστημονική μελέτη μασονικών θεμάτων. Οι πασίγνωστες εκδόσεις Μπριλ της Ολλανδίας έχουν την τελευταία δεκαετία εκδώσει την σειρά Άριες, κείμενα και μελέτες στον δυτικό εσωτερισμό, με ειδικούς τόμους αφιερώματα από τον εβραϊκό μυστικισμό, ο 3ος τόμος, μέχρι και τον σατανισμό, ο 21ος τόμος πέρυσι. Στη Ρωσία οργανώνεται η ακαδημαϊκή έρευνα για τον εσωτερισμό, παραδείγματος χάρη με την έκδοση «Η νέα εποχή της Ρωσίας, απόκριφες και εσωτερικές διαστάσεις» του 2012, ενώ από τις αρχές του 21ου αιώνα διοργανώθηκαν στη Μόσχα ετήσια συνέδρια υπό τον τίτλο «Ρωσία και γνώσεις, γνωστικισμός», υπό την αιγίδα της παρουσιακής κρατικής βιβλιοθήκης ξένης φιλολογίας, τα οποία περιέλαβαν και μασονική θεματολογία. Αυτά τα είπα και σας κούρασα λίγο, ήταν εκτενή, για να δείξω ότι συγκριτικά εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία μας δεν ασχολείται με τη Μασονία. Αντίθετα, σε πολλά επίπεδα δείχνει να υπάρχει και συνεργασία αφανής και έχουν καταστεί οι χιλιαστές από διοπομπαίος τράγος. Εκεί έχει περιοριστεί η δραστηριότητα των αντιαιρετικών ομάδων των Μητροπόλεων και ευρύτερα.
ενώ τα πράγματα δείχνουν ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί στις θεολογικές σχολές ακόμη και ειδική έδρα πέραν της υφισταμένης έδρας περί θρησκειολογίας και αιρέσεων. Σας εγγυώμαι ότι όσα προκύπτουν από την ανάγνωση μασονικών και συναφών κειμένων, ροδοσταυρικών, θεοσοφικών, των Ιλουμινάτη και άλλων, είναι ενίοτε χειρότερα από όσα λένε οι συνωμοσιολόγοι. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και τη συνωμοσιολογία, πρέπει όμως να προσέχουμε και την συμπτωσιολογία, να λέμε ότι κάποια πράγματα είναι συμπτώσεις και είναι φήμες και προπαγάνδα των μασόνων. Γι' αυτό λοιπόν κάκιστη υπηρεσία προσφέρουν στην Εκκλησία όσοι απορρίπτουν εξ αρχής τους μασονικούς ισχυρισμούς ότι συγκεκριμένα εκκλησιαστικά πρόσωπα υπήρξαν τέκτονες, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται και με έγγραφα, αλλά κυρίως με την αντιπαραβολή των έργων, των λόγων αυτών των προσώπων με τις φήμες αυτές, και επίσης όσοι αγνοούν τον οικουμενιστικό χαρακτήρα της μασονίας και ρίχνουν βάρος μόνο στον εωσφορισμό της, ο οποίος είναι υπαρκτός. Προχωρώντας τώρα στον ορισμό της μασονίας, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για τη σχέση της με τη θρησκεία, τα οποία είναι υπερεξηγημένα και πολλοί ψεύδονται για αυτό το πράγμα. Κατά τον ορισμό του αγγλικού τεκτονισμού, η ελευθέρα τεκτονική είναι σύστημα ηθικοφιλοσοφικό που εκδηλώνεται με διάφορα σύμβολα και αλληγορίες. Οι σχετικοί ορισμοί του γαλλικού και αμερικανικού τεκτονισμού διαφέρουν κάπως. Ο Αμερικανικός, μεταξύ άλλων, λέει ότι η μασονία είναι και σχολείο ηθικής, θρησκευτικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Ο όρος ελεύθερος, ελευθεροτεκτονισμός, κατά την επικρατέστερη ερμηνεία σημαίνει τον επαγγελματία λιθοδόμο, τον αρχαίο μασόνο που ασχολούνταν με το κτίσιμο εκκλησιών, ο οποίος ήταν αδιούχος, ήταν ελεύθερος δηλαδή να ασκήσει το επάγγελμά του, ενώ ο αποδεδεγμένος μασόνος είναι ο θεωρητικός μασόνος, όχι αυτός που ασχολείται με το κτίσιμο, αλλά αυτός που έχει μπει στη μασονία για να ασχοληθεί με εντός εισαγωγικών φιλοσοφικά θέματα, δηλαδή με αποκρυφισμό και μαγεία. Ελεύθερος λοιπόν και αποδεδεγμένος σημαίνει τον συνδυασμό επαγγελματικής και θεωρητικής μασονίας. Εδώ τα λέμε αυτά και ασχολούμαστε με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της μασονίας για να δείξουμε ότι η είσοδος στη μασονία ουσιαστικά σημαίνει άρση της χάριτος του χρίσματος, σημαίνει βλασφημία προς τον Χριστό, διότι κανείς απαρνείται την σωτηρία της Εκκλησίας. Όπως λέει η μοίηση του πρώτου βαθμού της μασονίας, ομοιούμενος ας διέλθει, αλλάς καθαρθεί δια του ύδατος. Συνεπώς, εισέρχεται κανείς στη μασονία προσδοκώντας κάθαρση από το ύδρο της μασονίας και έτσι απορρίπτει ουσιαστικά την τελειότητα του βαπτίσματος του χριστιανικού. Αυτό βέβαια διαφέρει από το να είναι και ως φοριστής. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει, αν γίνει με την διαδοχική μοίηση στους παραπάνω βαθμούς. Η μασονία λοιπόν είναι θρησκεία. Λέει χαρακτηριστικά ο γέροντας Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος σε ένα κλασικό συγγραμμά του, «Η μασονία υπό το φως της αληθείας» του 1964, αναφορικά με τον τεκτονικό γάμο, ο οποίος λέγεται συζυγική αναγνώριση. Ποια σωματεία ή ποιες εταιρείες ενώνουν μεταξύ τους τα δεξιά χέρια των συζύγων ή ανταλλάσσουν τα δακτυλίδια τους ή λένε σε αυτούς «κλείνατε τα σκεφαλάσιμων» ή επικαλούνται πάνω τους την ευλογία του υψίστου όπως κάνει η μασονία. Ποια σωματεία ή ποιες εταιρείες τελούν μνημόσυνα των μελών τους, όχι καθαρώς φιλολογικά ή πολιτικά, αλλά πλήρη θρησκευτικών συμβολισμών, μνημόσυνα με κεριά και θυμιάματα και δάδες αναμένες, μνημόσυνα με τριπλές λιτανίες και ανθοβολίες και ραντισμούς του κενοταφείου, με ίδωρ και γάλα και ίνο, μνημόσυνα με θερμές οικεσίες προς το υπέρτατο όν για τις ψυχές των και κοιμημένων, καθώς πράττει η μασονία. Γιατί λοιπόν διαρριγνεί τα ημάτια του ο κύριος Τζατζόπουλος, ο μέγας διδάσκαλος τότε, όταν η μασονία κατατάσσεται όχι στα φιλανθρωπικά σωματεία ή τις φιλοσοφικές εταιρείες, αλλά στις θρησκείες, κανείς δεν φταίει γι' αυτό πλην της ίδιας της μασονίας, αλλά και οι ίδιοι οι τέκτονες, όπως ο μασόνος και θεοσοφιστής Charles Leadbeater, στο έργο του «Η κεκριμένη ζωή στον ελευθεροτεκτονισμό» του 1926, λέει τα εξής. Μολονότι οι μασόνοι σήμερα δεν αποκαλούν την τέχνη τους θρησκεία, έχει όμως θρησκευτική απαρχή όπως έχουμε ήδη δει και επιτελεί έργο θρησκευτικό με το να βοηθεί τους μύστες της και μέσω αυτών τον υπόλοιπο κόσμο. Για πολλούς από τους αδελφούς είναι η μόνη αληθής θρησκεία που είχαν ποτέ και βεβαίως πολλοί από αυτούς θέτουν ευγενώς σε εφαρμογή τις επιταγές της. Ένας άλλος διακεκριμένος και υψηλόβαθμος μασόνος, ο συγγραφεύς Henry Wilson Coyle, στα συγγράμματά του «Μια περιεκτική θέαση της μασονίας»
και μασονική εγκυκλοπαιδεία του Κόιλ γράφει: «Ο ελευθεροτεκτονισμός στην πλέον ευρεία και περιληπτική έννοια είναι ένα σύστημα ηθικής και κοινωνικής διοντολογίας, μια πρωτογενής θρησκεία και μια φιλοσοφία βίου που ενσαρκώνει έναν ευρύ ανθρωπισμό. Είναι μια θρησκεία χωρίς σύμβολο πίστεως, η οποία δεν ανήκει σε καμία σέκτα, αλλά ανακαλύπτει αλήθεια σε όλες. Αναζητεί την αλήθεια, αλλά δεν προσδιορίζει την αλήθεια. Ο ελευθεροτεκτονισμός οπωσδήποτε απαιτεί την πίστη στην ύπαρξη ενός υπερτάτου όντος και στην εξάρτηση του ανθρώπου από αυτό, έναντι του οποίου και φέρει ευθύνη. Τι μπορεί να προσθέσει σε αυτό μια εκκλησία, εκτός από το να φέρει σε μια αδελφοσύνη εκείνους που έχουν όμοια αισθήματα? Αυτό ακριβώς κάνει η Στοά». Βέβαια, επισήμως, στα συντάγματά τους και στους κανονισμούς αναφέρουν οι τέκτονες ότι απαγορεύονται αυστηρώς οι συζητήσεις περί θρησκείας και πολιτικής στην Στοά. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει στην υπηρωτική, στη γαλλική λεγόμενη μασονία, η οποία έχει την ελευθερία, θεωρείται εντός εισαγωγικών αιρετική μασονία και έχει πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ και έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν και τώρα με τα θέματα τα πολιτικά πολύ έντονα, όπως θα δούμε παρακάτω. Αλλά φαίνεται και στον κανονικό τεκτονισμό δεν ισχύουν ακριβώς αυτά που λέγονται στους κανονισμούς και στα συντάγματα. Ο πολύ γνωστός μασόνος ποιητής Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, πολλοί θα το γνωρίζετε και από ποίηματά του, γράφει στο ποίημά του «Η μητρική Στοά» το 1894: «Και καθώς τα θυμάμαι, έχω συχνά την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν άπιστοι, εκτός ίσως από εμάς. Για μήνες μετά την εργασία μαζευόμασταν και καπνίζαμε, και όλοι μιλούσαν μεταξύ τους για θρησκείες και άλλα θέματα, και όλοι συνέκριναν μεταξύ τους τους θεούς που καλά ήξεραν. Και όλοι μιλούσαν μεταξύ τους και κανείς αδελφός δεν διάκοπτε μέχρι που έφτανε το πρωί και ξυπνούσαν οι παπαγάλοι και τα άλλα πτηνά. Θα λέγαμε ότι ήταν κάπως περίεργο και όλοι πηγαίναμε σπίτια μας και στο μυαλό μας γύριζαν συνέχεια ο Μοχάμεντ, ο Θεός και ο Σίβα». Να λοιπόν που γίνονται θρησκευτικές συζητήσεις με συγκριτιστικό σκοπό μέσα στη Στοά. Θέλω εδώ να σας δείξω αυτό το βιβλίο το οποίο και έφερα. Μου έχει υπάρξει πολύ βοηθητικό και ευχαριστώ πολύ αυτούς που μου το έδωσαν. Είναι το βιβλίο «Μυστικά τάγματα» του David Barrett, το οποίο είναι από τις εκδόσεις Sky. Δεν θα σχολιάσω εδώ τίποτα άλλο. Είναι μια πολύ καλή γενική χαρτογράφηση του πεδίου αυτού, αλλά θέλω να σας δείξω στο εσωτερικό του ποια είναι η αφιέρωση. Δεν ξέρω αν η αφιέρωση είναι και στο αγγλικό πρωτότυπο ή είναι μόνο στο ελληνικό. Δείχνει εδώ ένα σκίτσο, μια απεικόνιση του Ναού του Σολομώντος, το οποίο πρέπει να πούμε, ο οποίος πρέπει να πούμε ο Ναός του Σολομώντος είναι ένα πολύ βασικό σύμβολο του τεκτονισμού, θεωρείται το πιο ουσιαστικό για τον τεκτονισμό, βασίζονται και πολλές άλλες αλληγορίες στον Ναό του Σολομώντος και γράφει από κάτω: «Το βιβλίο αφιερώνεται σε όλους όσοι αναζητούν πνευματικές αλήθειες, αμφισβητούν τη θρησκευτική ορθοδοξία και επιλέγουν να σκέπτονται ελεύθερα». Είναι λοιπόν μέσα στην ουσία της μασονίας η αμφισβήτηση της θρησκευτικής ορθοδοξίας, όχι απαραίτητος της ελληνοορθοδοξίας όπως τη γνωρίζουμε, της ορθοδοξίας της κλασικής μορφής κάθε θρησκείας. Βέβαια η μασονία όπως γνωρίζουμε διαπνέεται από μία γενικά μυστικότητα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Χαρακτηριστική είναι η λεγόμενη κεράμωση. Η κεράμωση είναι η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται η μασονική ιδιότητα κάποιου ο οποίος προσέρχεται στη Στοά. Κεραμιστής ονομάζεται το σύνολο όλων των αλληγορικών μηνυμάτων, χειρονομιών και άλλων στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται μεταξύ των τεκτώνων και η κεράμωση γίνεται από ειδικούς αξιωματικούς της Στοάς, από τον δοκιμαστή κυρίως ή τον στεγαστή. Στην μασονία υπάρχει διαδοχική μύηση, υπάρχει απόκρυψη των στοιχείων των ανωτέρων βαθμών, όπως επισημαίνει και η ιστορικής σημασίας απόφαση 2060 του 1969 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με αυτήν η μασονία χαρακτηριζόταν θρησκεία όχι φανερή, που έχει δόγματα και λατρεία μη φανερή, κρυφή, και η οποία αποτελεί μυστική οργάνωση άγνωστη κατά το περιεχόμενο όχι μόνο στους πολλούς
αλλά και στους ίδιους ακόμη τους τέκτονες, λόγω της μοιήσεως των τελευταίων από βαθμό σε βαθμό, με τέτοιο τρόπο ώστε εκείνος που ανήκει σε κατώτερο βαθμό να μην μπορεί να έχει γνώση εκείνων των μυστικών, τα οποία γνωρίζει αυτός που ανήκει στον ανώτερο από τους 33 συνολικούς βαθμούς της μασονικής ιεραρχίας. Συνεπώς δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα και να λέμε ότι όλοι οι μασόνοι είναι εξίσου υπεύθυνοι για κάποια πράγματα ή εξίσου γνώστες της ουσίας της μασονίας. Θέλω να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Αυτό πρώτη φορά ακούγεται σε χριστιανικό ακροατήριο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Προέρχεται από το βιβλίο «Ομιλίες περί της μασονίας» του 1864 του Δαβίδ Γκόιντερ. Το αγγλικό πρωτότυπο βέβαια στην πρώτη εκδοσή του είναι του 1830 από τις εκδόσεις Kent και Sia. Αναφέρει εδώ για μια κοπέλα την Elizabeth Aldworth, Ιρλανδή, το γένος Λέγκερ, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα η οποία μοιήθηκε στον τεκτονισμό, μάλιστα στον κανονικό τεκτονισμό, όχι στον άτακτο τεκτονισμό, στον, όπως είπαμε, εντός εισαγωγικών αιρετικό που δέχεται και γυναίκες. Και λέει ότι αυτή η κοπέλα, επειδή ο πατέρας της και τα αδέλφια της ήταν τέκτονες, συνέβη κατά λάθος να βρεθεί στο σπίτι την ώρα που γινόταν μασονική τελετή. Και από περιέργεια θέλησε να δει από μακριά, από ένα δωμάτιο, τι γίνεται. Είχε λοιπόν το θάρρος να. Αυτό συμβαίνει στα 1710-1712. Είχε το θάρρος να αφαιρέσει ένα τούβλο από τον τοίχο με το ψαλίδι της και παρακολούθησε την τελετή κατά τα δύο πρώτα της στάδια. Αφού η περιέργεια ικανοποιήθηκε, ο φόβος αμέσως κατέλαβε το νου της. Στο εξής διηγείται πως προσπάθησε η κοπέλα να φύγει μυστικά χωρίς να την αντιληφθούν, γιατί ήταν σε ένα μεγάλο δωμάτιο και υπήρχε σκοτάδι και προσπάθησε να φύγει προς την πόρτα. Αλλά εκεί, μπροστά της στάθηκε προς δυσαρέσκειά της ένας βλοσιρός και θυμωμένος στεγαστής με το μακρύ σπαθί του βγαλμένο. Είπαμε ότι ο στεγαστής είναι ο αξιωματικός, ο ξυφοφόρος της ΣΟΑΣ που φυλάσσει την είσοδο. Μια κραυγή που διάσχισε το διαμέρισμα ξεσήκωσε τα μέλη της ΣΟΑΣ, που καταφθάνοντας όλοι τους στην πόρτα και ανακαλύπτοντας ότι η δεσποινής Λέγκερ είχε βρεθεί στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της τελετής, πάνω στον πρώτο παροξυσμό της οργής τους, αποφάσισαν τη θανάτωσή της. Ωστόσο, από τη συγκινητική παράκληση του νεότερου αδελφού της, σώθηκε η ζωή της, υπό τον όρο ότι εκείνη θα διερχόταν από όλη την σεμνή τελετή, της οποίας παρανόμως είχε καταστεί μάρτης. Σε αυτό αυτή συμφώνησε, και αυτή κατεύθυναν την όμορφη και τρομοκρατημένη κυρία μέσα από τις δοκιμασίες εκείνες, που μερικές φορές υπερακοντίζουν ακόμη και την ανδρική αποφασιστικότητα. Σημειώστε ότι αυτό συνέβη στο πατρικό της σπίτι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η μεν Wikipedia που αναφέρεται στην κυρία Aldworth αποκρύπτει ακριβώς το πώς έγινε η μοίησή της. Λέει ότι λιποθύμησε και όταν ξύπνησε αποφάσισε να γίνει μασόνα. Μια μασονική ιστοσελίδα λέει ότι το πράγμα έγινε με συζήτηση. Πουθενά δεν φαίνεται η απειλή της θανατώσεως ώστε να τηρηθεί η μυστικότητα. Θα προχωρήσουμε σε κάποια πράγματα για τη σχέση της μασονίας με τον αποκρυφισμό, ο οποίος από την εκκλησιαστική άποψη είναι μαγεία. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με δυνάμεις υπερφυσικές, και δεν είναι αυτές οι υπερφυσικές δυνάμεις ο Θεός, αλλά είναι κατώτερες οντότητες, όπως λένε οι αποκρυφιστές, σαφώς για μας είναι δαίμονες. Συνεπώς έχουμε μαγεία. Εδώ δεν χρειάζεται και πολύ βάσανος. Θυμούμε σαν νεαρός μαθητής και αργότερα σαν φοιτητής, περνώντας δίπλα από τον Άγιο Αντώνιο την εκκλησία, περνούσε από το βιβλιοπωλείο Δίων Ψαράς, που φανερά είναι μασονικό. Μάλιστα, αν πάτε να αγοράσετε βιβλία όπως πήγα εγώ πριν μερικά χρόνια, ευγενώς θα σας δώσουν και σελιδοδείκτες με το τρίγωνο και τον διαβήτη. Εκεί θυμούμαι ότι έβλεπα στη βιτρίνα από τότε μαγεία χαλδαϊκή, μαγεία αιγυπτιακή, μαγεία νορβηγική και πολλά άλλα. Θα δούμε αργότερα στην ιστορία του μασονισμού ότι και οι απαρχές του, οι ρίζες του είναι αποκρυφιστικές και μαγικές. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικά όσα λέει το λίμα «Αποκρυφιστικός ελευθεροτεκτονισμός» στην εγκυκλοπαιδεία της ελευθέρας τεκτονικής του Νέστορος Λάσκαρη. Αλχημιστές, μαγνητιστές, οπαδοί θεοσοφικών διδασκαλιών, οραματιστές από τη σχολή του Βέλερμος, Σεντ Μάρτιν, Ντόμ Περνετή, υπήρξαν ιδρυτές αποκρυφιστικών συστημάτων τεκτονισμού και εργάζονταν στο μέγα έργο. Και αφού αναφέρει περί οραματιστών και πνευματικών επικλήσεων, πνευματιστικών επικλήσεων, με ντιουμισμού δηλαδή, συνεχίζει. Όχι όμως μόνο στη Γαλλία, αλλά και στις άλλες χώρες βρέθηκαν πολυάριθμοι οπαδοί τέτοιων ελευθεροτεκτονικών υπερβολών,
οι οποίοι αποπειράθηκαν να εγκαθιδρυθούν σε όλα τα συστήματα, έτσι ώστε διαμορφώθηκε μέσα στον ελευθεροτεκτονισμό ένα είδος αποκρυφιστικής διεθνούς. Πολλοί ελευθεροτέκτονες ταξίδευσαν από τόπο σε τόπο για να παραστούν σε διακηρύξεις αποκαλύψεως των τελευταίων μυστικών. Η μανία αυτή που κατά τον 18ο αιώνα προσέβαλε και μέγα μέρος μορφωμένων ανδρών μη ελευθεροτεκτώνων, εξηγεί το πώς κάποιοι μυστηριώδη άνδρες όπως ο Καλλιόστρο, ο κόμις του Αγίου Γερμανού, ο Στρέπφερ, ο Γκούγκομος και άλλοι μπόρεσαν να έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Με την καμπή του αιώνος όμως τελείωσαν γενικώς αυτές οι φαντασιοπληξίες. Και θα πει κανείς, ήταν κάτι παροδικό αυτή η σχέση της μασονίας με τον αποκρυφισμό. Αλλά για να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα, προσθέτει το λήμα. Δεν πρέπει εν τούτης από τα παραπάνω να εξαχθεί τελικώς το συμπέρασμα ότι ο τεκτονισμός και όλος ιδιαιτέρως η φιλοσοφική του βαθμή, αυτή είναι από τον 4ο μέχρι τον 23ο, δεν έχουν καμία σχέση με τον αποκρυφισμό. Όπως οι τρεις πρώτοι συμβολικοί βαθμοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά πιστή επανάληψη των διδαγμάτων των Αιγυπτιακών, των Διονυσιακών, των Ορφικών, των Ελευσινίων και των Μυθραϊκών μυστηρίων, έτσι και η ανώτερη βαθμή του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συμπίκνωση των διαφόρων μορφών του εσωτερισμού που προσφέρει στον τέκτονα ευρύ πεδίο ερεύνης στην σφαίρα του υπεραισθητού, όπου δεν κατόρθωσαν να εισβήσουν οι θετικές επιστήμες. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η σφαίρα αυτή του υπεραισθητού δεν είναι το κομποσχήνι και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου, έτσι. Λοιπόν, επίσης ο διεθνούς καταξιώσεως θρησκεολόγος Μίρτσεα Ελιάντε γράφει στο βιβλίο του «Αποκρυφισμός, μαγεία και πολιτιστική σειρμή» του 1978. Συνεπώς, για να συνοψίσω, η σύγχρονη έρευνα έχει αποκαλύψει το σταθερό θρησκευτικό νόημα και την πολιτιστική λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού αποκρύφων πρακτικών, πίστεων και θεωριών, καταγεγραμμένων σε πολλούς πολιτισμούς, εξίσου ευρωπαϊκούς και μη, σε όλα τα επίπεδα κουλτούρας, από τα φολκλωρικά, τελετουργικά, όπως η μαγεία και η γητεία, ως τις πλέον εκλογικευμένες και επεξεργασμένες μυστικές τεχνικές και εσωτερικές θεωρήσεις, την αλχημία, την γιόγκα, τον ταντρισμό, τον γνωστικισμό, τον ερμητισμό, της αναγεννήσεως και τις μυστικές εταιρείες και μασονικές στοές της περίοδου του διαφωτισμού. Βλέπουμε το γενικό πλαίσιο στο οποίο και η θρησκολογική έρευνα εντάσσει τον τεκτονισμό. Αυτό πρώτο Θεός βέβαια και σε επόμενη διαπραγμάτευσή μας θα το αναλύσουμε περαιτέρω. Πηγαίνοντας στο τέταρτο μέρος για τη σχέση με τον οικουμενισμό, πρέπει βέβαια να πω ότι αυτό θα αναπτυχθεί εκτενώς εδώ στο μέλλον, αλλά να αναφέρουμε χαρακτηριστικά αυτό το οποίο ο ιστορικός, ένας από τους ιστορικούς της Μασονίας, ο Πολ Μπέσελ, είπε σε μια ομιλία του σε ΣΤΟΑ του Σεπτέμβριου του 2000. Αυτό προέρχεται από το βιβλίο του Πολ Τζέφερς «Οι Μασόνοι», το οποίο διαφημίζεται στις ιστοσελίδες της Μασονίας του διαδικτύου. Ο ελευθεροτεκτονισμός μπορεί να είναι και ίσως να υπήρξε στο παρελθόν ο μόνος θεσμός στον κόσμο που προάγει την ανοχή και την εξίσωση σε όλες τις περιπτώσεις και με κάθε τρόπο. Μπορούμε να γίνουμε οι ηγέτες στην προσπάθεια για φυλετική αρμονία, θρησκευτικό οικουμενισμό, συνεργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατανόηση ανάμεσα σε ανθρώπους που πιστεύουν σε διαφορετικές πολιτικές απόψεις και φιλία μεταξύ όσων επιλέγουν να ζήσουν διαφορετικά από τους άλλους. Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι από τα Ηνωμένα Έθνη. Στο μέλλον θα δούμε ποια είναι η σχέση Μασονίας και Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Την Διεθνή Αμνηστία και όλες τις φιλανθρωπικές οργανώσεις μαζί, επειδή θα ήμασταν η κύρια οργάνωση που θα προωθούσε την ανοχή απέναντι σε όλους, παντού και σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτή θα ήταν μια ξεχωριστή συμβολή για τον ελευθεροτεκτονισμό. Εδώ να πούμε ότι πρέπει να ερμηνεύουμε συναφιακά τη μασονική ορολογία. Όταν οι Μασόνοι και οι Θεοσοφιστές ομιλούν περί ανοχής, δεν σημαίνουν την ανοχή και υπομονή έναντι ενός πράγματος με το οποίο διαφωνείς, όπως είναι ο κλασικός ορισμός της ανοχής. Ως ανοχή προσπαθούν να περάσουν την θετική αποδοχή κάθε διαφορετικότητας. Και αυτό, όπως βλέπουμε, προωθείται. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο οικουμενισμός έχει μεγαλύτερη σημασία για τις μυστικές εταιρείες από ό,τι ο αποκρυφισμός, και επαναλαμβάνω, κάκιστη υπηρεσία προσφέρουν ορισμένοι που τονίζουν μόνο τον εσφορισμό και όχι τον οικουμενισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία που έχουν εντελώς
εξοκύλει σε αυτό το θέμα. Γράφουν οι θεοσοφιστές στο περιοδικό Ηλισσός, στο τεύχος 40 του 1965. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το αν έπρεπε η θεοσοφική εταιρεία, μετεξέλιξη της μασονίας και πρόδρομος της νέας εποχής, να ταχθεί στην εξυπηρέτηση της ανθρωπίνης αδελφότητος ή στην εξυπηρέτηση του αποκρυφισμού. Το πρόβλημα αυτό εξετάστηκε και στις επιστολές των διδασκάλων, κάποιων πνευματικών οντοτήτων, αβατάρ δηλαδή, και ένας από τους διδασκάλους έγραψε «Καλύτερα να χαθεί η εταιρεία παρά να μεταβληθεί σε περίβολο μαγείας ή σχολή αποκρυφισμού». Βλέπετε με πόσο σκληρά λόγια οι διδάσκαλοι καταδίκασαν εκείνη την επιζήτηση φαινομένων και μαγικών εντυπωσιασμών, που πάντα όμως υπάρχει μες στη μασονία. Η Οικουμενική Αδελφότης αποτελεί τον κύριο σκοπό μας. Επίσης, σε συνέντευξή του στο διαδίκτυο στον κύριο Νίκο Αργυρίου, ο σύγχρονός μας διεθνής πρόεδρος της τεκτονικής εταιρείας των Ιλουμινάτη, κύριος Νικόλαος Λάος και διδάκτορ της θεολογίας, της Ορθόδοξης Θεολογίας, επικαλούμενος γνωστό Άγγλο ιστορικό της Μασονίας, λέγει τα εξής. Κατά τη γνώμη μου, και αυτό το λέω έχοντας εργαστεί στο πλαίσιο της ιστορικής έρευνας του τεκτονισμού στην Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, η κυρίαρχη, η επίσημη εντός ή εκτός εισαγωγικών θέση της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, που την εισηγήθηκε στην Στοά Κβάτορ Κορονάτη του Λονδίνου, ο Colin Deer, ένας διακεκριμένος τέκτον και ιστορικός του τεκτονισμού, είναι ότι ο τεκτονισμός ιδρύθηκε από δημιουργικούς ανθρωπιστές Ευρωπαίους για να δώσει τέρμα στις θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ του χριστιανικού κόσμου και να αναδείξει τον χριστιανικό ανθρωπισμό, για να δώσει τέρμα στους θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ των διαφορετικών χριστιανικών κοινοτήτων της Ευρώπης, κυρίως δηλαδή μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών, και δεύτερον για να αναδείξει μια ανθρωπιστική θρησκευτικότητα, δηλαδή μια ερμηνεία του χριστιανισμού τέτοια η οποία θα αναδείξει τα υψηλότερα ανθρωπιστικά νοήματα τα οποία αναζητεί ο τέκτον. Αυτό βέβαια αποτελεί και την ουσία του εσωτερισμού. Ο εσωτερισμός φεύγει από τις εξωτερικές μορφές δογμάτων, τελετουργικών, ιστορίας και προσπαθεί να μπει σε αυτό που νομίζει ως ουσία, το οποίο ερμηνεύει με δικό του τρόπο. Και ουσιαστικά πού καταλήγει, όπως βλέπουμε στη Θεοσοφία, ο εσωτερισμός καταλήγει στο να πει ότι όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο πυρήνα και τα δόγματα είναι κάτι ξερό, είναι κάτι επιπλέον, είναι μια κόρα την οποία πρέπει να αποβάλουμε και να δείξουμε την εσωτερική ομοιότητα όλων των θρησκειών. Καταλαβαίνετε αυτό ποια επίπτωση έχει βέβαια στη δογματική και στον οικουμενισμό, στα βιβλία των θρησκευτικών και στα λοιπά. Στο πέμπτο μέρος εδώ είναι καλό να δούμε λίγα πράγματα για τη δομή της μασονίας, την οποία γνώμη περισσότεροι και συγχαίουμε και την ορολογία και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είμαι και εγώ ειδήμων βέβαια, αλλά θα πούμε έτσι εν συντομία κάποια πράγματα. Βασικό κύτταρο της λειτουργίας της μασονίας είναι η Στοά. Ως Στοά εννοείται το μέρος όπου έχουν συνέλευση οι μασόνοι, το οποίο αν είναι δυνατόν έχει το σχήμα των Αγίων των Αγίων, του Ναού του Σολομώντος. Στοά ονομάζεται η ίδια συνέλευση των τεκτώνων, κατά δεύτερο λόγο, η οποία έχει αξιωματικούς. Οι πέντε πρώτοι αξιωματικοί ονομάζονται τα φώτα της Στοάς, με αρχηγό τον Σεβάσμιο. Παλαιότερα, κατά τρίτο λόγο, Στοά ονομαζόταν και το κινητό επιπλό, επί του οποίου βρισκόταν το Σύνταγμα και το ιδρυτικό δίπλωμα της Στοάς. Οι βαθμοί της Μασονίας έχουν ο καθένας ιδιαίτερα σύμβολα, τελετουργικό μοιήσεως και έναν διδασκόμενο μύθο περί της αξίας του βαθμού. Η πληρότητα της μασονικής μοιήσεως, σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, δίνεται με τον τρίτο βαθμό. Οι τρεις πρώτοι βαθμοί είναι του μαθητού, του εταίρου και του διδασκάλου και είναι κοινοί σε όλη την Μασονία, ανεξαρτήτως των υποδιαιρέσεών της. Ο διδάσκαλος λοιπόν έχει την πλήρη μασονική μοίηση. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν υψηλότεροι βαθμοί από τον τρίτο, αλλά υπάρχουν πρόσθετοι βαθμοί. Θα λέγαμε την αναλογία εδώ τη χριστιανική, ότι την πληρότητα της ιεροσύνης την έχει κανείς με την χειροτονία σε επίσκοπο, ανεξάρτητα αν είναι τιτουλάριος επίσκοπος ή χορεπίσκοπος, που δεν έχει καν Μητρόπολη, ή αν είναι πατριάρχης. Και οι δύο είναι επίσκοποι, απλώς διαφέρουν διοικητικά. Επίσης, δεν πρέπει να συγχαίουμε τους αξιωματικούς μιας Στοάς με τους βαθμούς της Μασονίας, που στην ελληνική Μασονία που ακολουθεί τον σκοτικό τύπο είναι 33. Κάθε Στοά δεν έχει όλο το φάσμα των 33 βαθμών του σκοτικού τύπου.
η κάθε στοά εργάζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, σε συγκεκριμένο φάσμα βαθμών. Υπάρχουν οι συμβολικές στοές, όπως θα δούμε, που εργάζονται στους τρεις πρώτους βαθμούς. Υπάρχουν οι στοές τελειοποιήσεως, οι οποίες περιλαμβάνουν μασόνους του τετάρτου μέχρι του 14ου βαθμού και κάποια άλλα που θα δούμε. Βέβαια, για να έχει κανείς ένα συγκεκριμένο αξίωμα αξιωματικού μέσα στη στοά, πρέπει να είναι κάτοχος συγκεκριμένου βαθμού. Δεν μπορεί στεγαστής να μην είναι διδάσκαλος, ώστε να μπορεί να ελέγχει αυτόν που έρχεται για να μπει στη στοά. Για τον σκοτικό τύπο της μασονίας, σε κάθε χώρα, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, που έχουν ξεχωριστή διοίκηση για κάθε επαρχία τους, η διοίκηση είναι ενιαία για κάθε χώρα. Και αυτή η διοίκηση είναι είτε μεγάλη στοά, ή όπως λέγεται σε μερικές περιπτώσεις, μεγάλη ανατολή, με αρχηγό έναν μέγα διδάσκαλο. Επίσης υπάρχει το ύπατο συμβούλιο του 33ου βαθμού, που απαρτίζεται από μασόνους 33ου, και ο οποίος ελέγχει όλες τις στοές που είναι από τον 4ο βαθμό και πάνω. Ενώ η μεγάλη στοά ή μεγάλη ανατολή ελέγχει τις στοές, διοικεί τις στοές που είναι από τον 3ο βαθμό, που είναι οι συμβολικές στοές, από 1ο μέχρι 3ο βαθμό. Εδώ θα κάνουμε κάποιες απαραίτητες διακρίσεις. Υπάρχει ο τεκτονισμός ο επαγγελματικός ή χειρονακτικός, ο operative τεκτονισμός ή αλλιώς πρακτικός. Είναι ο τεκτονισμός των επαγγελματιών, οι οποίοι έχτιζαν ναούς στον Μεσαίωνα, οι λιθοδόμοι. Υπάρχει όμως ο θεωρητικός τεκτονισμός, speculative, ο οποίος είναι ουσιαστικά πια διαθρησκειακός, επεκράτησε οριστικά μετά το 1717 και είναι ο τεκτονισμός αυτών οι οποίοι ασχολούνται με την εσωτερική φιλοσοφία κτλ. Υπάρχει ο αγγλοαμερικανικός τεκτονισμός και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο υπηρωτικός τεκτονισμός, ο οποίος ονομάζεται εκτός από υπηρωτικός ή φιλελεύθερος ή λατινικός, γιατί κυρίως ευδοκιμεί σε χώρες ρωμανικές, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, ο οποίος ονομάζεται επίσης και αδογματικός. Ο δεύτερος, ο υπηρωτικός, continental τεκτονισμός, προέκυψε από το έτος 1877, όταν η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας απάλληψε από τους κανονισμούς της την υποχρέωση πίστης στο υπέρτατο «ον» και στην αθανασία της ψυχής, και επίσης από τότε άρχισε και ενεργό ανάμειξη στην πολιτική, τα οποία απαγορεύονται στην κανονική μασονία, την αγγλοαμερικανική. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω και μια πολύκροτη υπόθεση, την υπόθεση των Δελτίων του 1904, όπου πιάστηκε στα πράσα η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας να κατασκοπεύει τους αξιωματικούς και στρατιώτες του γαλλικού στρατού για να δει ποιοι έχουν φιλο-ρωμαιοκαθολικά φρονήματα και να δώσει αναφορά στον Υπουργό Στρατιωτικών Αντρέ. Ήταν τότε η μεγάλη μάχη στη Γαλλία για την επικράτηση του κοσμικού κράτους έναντι του παπισμού και οι μασόνοι έπαιξαν τον ρόλο βέβαια των αντίθετων. Υπάρχει ο κανονικός τεκτονισμός, που σχεδόν ταυτίζεται με τον αγγλοαμερικανικό ή αγγλοσαξονικό και ο οποίος χαρακτηρίζεται από την σχέση κάποιας στοάς με την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, η οποία θεωρείται αυθεντία στον τεκτονισμό. Υπάρχει και ο άτακτος ή λαθρέος τεκτονισμός. Είναι κυρίως ο τεκτονισμός ο οποίος δέχεται γυναίκες, έχει αμιγώς γυναικεία μασονικά τάγματα ή μεικτά. Υπήρχε το δόγμα υιοθεσίας που υπήρχε στη Γαλλία από το 1774 και δεχόταν μεμονωμένες γυναίκες σε ανδρικές μασονικές στοές, αλλά υπάρχει και ο μεικτός τεκτονισμός με τη στοά «Ανθρώπινο δίκαιο», της οποίας αρχηγός υπήρξε και η δεύτερη ηγέτιδα της θεοσοφικής εταιρείας, η Άννη Μπεζάντ, ο οποίος μεικτός τεκτονισμός στη Γαλλία δημιουργήθηκε το 1892. Μεταφυτεύθηκε το 1885 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το τάγμα του Ανατολικού Αστέρος. Υπάρχει δε και ο τεκτονισμός των Αφροαμερικάνων των Μαύρων, ο οποίος ήταν άτακτος, δεν ήταν κανονικός τεκτονισμός, μέχρι το 1989 δεν επιτρέπονταν μαύροι στις στοές. Αυτός είναι ο τεκτονισμός που λέγεται αλλιώς του Prince Hall, από τον ιδρυτή του το 1791. Υπάρχει ο συμβολικός τεκτονισμός, ο οποίος λέγεται και κιανούς τεκτονισμός, όταν πρόκειται για το σκοτικό δόγμα, ο οποίος απαρτίζεται από τους τρεις πρώτους βαθμούς, όπως είπαμε, μαθητού, εταίρου και διδασκάλου, που είναι οι συμβολικοί βαθμοί. Υπάρχει ο φιλοσοφικός τεκτονισμός, ο οποίος αναφέρεται στους βαθμούς 4ο ως 33ο,
ή που λέγονται ανώτεροι ή υψηλοί ή πρόσθετοι. Υπάρχει μια διάκριση στην ονομασία μονοπιά μερικών στόλων που είναι καθαρός ιστορική και δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Είναι η διάκριση των αρχαίων και των συγχρόνων μασόνων. Ήταν οι ancients και οι moderns. Είναι ένας διαχωρισμός που προέκυψε από ένα σχίσμα στην μεγάλη στόλα της Αγγλίας που κράτησε από το 1751 μέχρι το 1813. Η πιο σημαντική όμως διαφορά που πρέπει να έχετε υπόψη όλοι είναι η διαφορά μεταξύ εξωτερικού τεκτονισμού, που είναι ο τεκτονισμός τον οποίο όλοι μπορούμε να δούμε και ο οποίος συνίσταται στην ηθικολογία, την κοινωνιολογία και το τελετουργικό της μασονίας, τα οποία μέχρι κάποιο βαθμό είναι προσιτά πια σε όλους μας, αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός τεκτονισμός. Οι όροι εξωτερικ και εσωτερικ, εξαιτίας της σημασίας τους, υπάρχουν και στα αγγλικά αυτούσι. Γράφει σχετικά ο θεωρούμενος ως κορυφαίος μασόνος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, ο Manly Palmer Hall, τα εξής. Ο Hall ήταν ένας ασύγνωστος μάγος και αποκρυφιστής. Στο έργο του «Εγκυκλοπαιδικό σχεδιάγραμμα της μασονικής, ερμητικής, καβαλιστικής και ροδοσταυρικής συμβολικής φιλοσοφίας» παρέχει μέχρι και υπόδειγμα συμβολέου με τον διάβολο. Λοιπόν, γράφει σε ένα άλλο έργο του το 1929 «Διαλέξεις επί τις αρχές φιλοσοφίας, ροδοσταυρικές και μασονικές απαρχές» τα εξής. «Η μασονία είναι μια αδελφότης εντός μιας αδελφότητος, ένας εξωτερικός οργανισμός που αποκρύπτει μια εσωτερική αδελφότητα εκλεκτών. Συνεπώς, προτού καταστεί δυνατόν να συζητηθεί λογικά η απαρχή της τέχνης, της μασονίας, είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε δεδομένη την ύπαρξη αυτών των δύο ξεχωριστών, αλληλεξαρτώμενων όμως ταγμάτων, ενός ορατού και ενός άλλου αοράτου. Η ορατή εταιρεία είναι μια έξοχη συντροφικότητα ελευθέρων και αποδεδεγμένων ανδρών, καθοδηγουμένων να αφιερώσουν τους εαυτούς τους σε ηθικά, εκπαιδευτικά, αδελφικά, πατριωτικά και ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα. Η αόρατη εταιρεία είναι μια μυστική και σε μέγιστο βαθμό σεβάσμια αδελφότητα, της οποίας τα μέλη είναι αφοσιωμένα στην υπηρεσία ενός μυστηρίου αποκρύφου των αποκρύφων, Arcanum Arcanorum. Εκείνοι οι αδελφοί που έχουν αποπειραθεί να γράψουν την ιστορία της τέχνης τους δεν έχουν συμπεριλάβει στις αναλύσεις τους την ιστορία αυτής της αληθώς μυστικής εσωτερικής εταιρείας, η οποία για το μασονικό σώμα είναι ό,τι είναι η καρδιά για το ανθρώπινο σώμα. Σε κάθε γενιά, μόνον ολίγοι γίνονται δεκτοί μέσα στο εσωτερικό ιερό του έργου, αλλά αυτοί είναι οι αυθεντικοί πρίγκιπες της αληθείας και τα αγιασμένα ονόματά τους θα μνημονεύονται στις μέλουσες γενναίες μαζί με τους διορατικούς και τους προφήτες του γυρεού κόσμου. Υπάρχουν στοιχεία ότι αυτός ο εσωτερικός, εσωτεριστικός, αποκρυφιστικός μασονισμός έχει αρχίσει να αναδεικνύεται κυρίως μέσω των Ροδοσταύρων στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ιδίως μετά το 1974, σύμφωνα με τις εντολές της ηγέτιδος της νέας εποχής και θεοσοφίστριας Αλίκης Μπέιλι. Πρέπει να πούμε ότι ο μασονικός τύπος, που παλαιότερα ονομαζόταν δόγμα, αλλά απαλήθηκε γιατί το δόγμα είναι λίγο παροχημένο και φονταμενταλιστικό, ονομάζεται ένα φιλοσοφικό μασονικό σύστημα με ιδιαίτερες τελετουργίες αναβαθμό και με διαφορετικό σύστημα βαθμών. Συνολικά υπάρχουν παραπάνω από 37 τύποι τεκτονισμού, κατά την εγκυκλοπαιδεία του Λάσκαρη, ενώ σήμερα η κυριότερη είναι περίπου 10. Υπάρχει ο γνωστός σκοτικός τύπος ή αλλιώς αρχαίος και αποδεδεγμένος σκοτικός τύπος, είναι οι γνωστοί 33 βαθμοί που έχουμε και στην Ελλάδα. Υπάρχει ο τύπος της Υόρκης που έχει 13 συνήθως βαθμούς και ασκείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πλειονότητα των μασόνων. Υπάρχει ο τύπος της Βασιλικής Αψίδος που ασκείται στην Αγγλία και έχει 3 βαθμούς και τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδος που είναι επεξεργασία του τρίτου. Υπάρχει ένας περιθωριακός που λέγεται τύπος της Μέμφιδος Μιζράιν, ο οποίος έχει 96 βαθμούς. Έχει τους 3 συμβολικούς, έχει τους 30 φιλοσοφικούς και οι υπόλοιποι είναι εσωτερικοί από τον 34ο μέχρι τον 95ο. Υπάρχει ο γαλλικός τύπος, ο τύπος της Αμύλης. Όπως είπαμε, σε όλους αυτούς είναι κοινοί οι 3 πρώτοι βαθμοί. Ο αρχαίος και αποδεδεγμένος σκοτικός τύπος που υπάρχει στην Ελλάδα διαρθρώνεται σε συμβολικές στοές των 3 πρώτων βαθμών και στα υπόλοιπα εργαστήρια τα λεγόμενα φιλοσοφικά. Αυτά είναι στοές τελειοποιήσεως που ελέγχουν τους βαθμούς από 4ο έως 14ο,
σε περιστήλια, είναι συστοές που ελέγχουν τους βαθμούς 15 έως 18. Αυτά τα δύο, οι συστοές τελειοποίησης και τα περιστήλια, συνιστούν τον ερυθρό τεκτονισμό. Έπειτα έχουμε τους αρείους πάγους, συστοές των βαθμών 19 έως 30. Και μετά έχουμε τις μεγάλες συνόδους ή κονσιστόρια, τα οποία εργάζονται τους βαθμούς 31 και 2. Τα κονσιστόρια και πιο κάτω οι άρειοι πάγοι συνιστούν τον μέλανα τεκτονισμό. Ο 33ος βαθμός συνιστά τον λευκό τεκτονισμό. Οι βαθμοί 31ος έως 3ος καλούνται διοικητικοί και ο 33ος δεν επιδιώκεται από κάποιον μασόνο, αλλά απονέμεται τιμητικά. Ο τύπος της Ιόρκης, που είναι ο δεύτερος, μάλλον ο πρώτος επικρατέστερος παγκοσμίως από ό,τι έχω δει σε κάποιες πηγές, είναι συνδυασμός ξεχωριστών σωμάτων. Μετά τους τρεις πρώτους συμβολικούς βαθμούς, που είπαμε είναι κοινή παντού, υπάρχουν οι περιστηλιακοί βαθμοί της βασιλικής αψίδος, οι οποίοι διοικούνται από περιστήλιο, υπάρχουν οι τρεις κρυπτικοί βαθμοί, οι οποίοι διοικούνται από συμβούλιο των βασιλικών και εκλεκτών διδασκάλων, και οι τρεις ανώτεροι είναι οι υποτικοί βαθμοί ή υποτικές τάξεις, δηλαδή οι υπότες του Ερυθρού Σταυρού, οι υπότες της Μάλτας, που τώρα τελούν υπό την προστασία του Πάπα, και οι ανώτατοι όλοι είναι οι υπότες Ναΐτες. Αυτοί οι τρεις βαθμοί απονέμονται από διοικητήριο, κόμμαντε, και ελέγχονται από μεγάλο διοικητήριο ή σκήνομα, encampment στα αγγλικά. Δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο φανερό συντονιστικό κέντρο της μασονίας, αλλά η ομοσπονδία των μεγάλων στοών λειτουργεί παγκοσμίως, δηλαδή κάθε μεγάλη στοά ή ανατολή λέει και ξέρουν τα μέλη της με ποιες άλλες μεγάλες στοές ή μεγάλες ανατολές παγκοσμίως αναχώρα έχει σχέσεις. Υπάρχει ακοινωνισία και κοινωνία και στους μασόνους. Λειτουργούν συνομοσπονδίες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι ευρύτεροι σύνδεσμοι συνεργασίας, κυρίως μέσα στον 20ο αιώνα. Είναι η Γενική Ελευθεροτεκτονική Λίγκα, AFL, είναι η Διεθνής Μασονική Ένωση, AMI, είναι η Παγκόσμια Λίγκα των Ελευθεροτεκτώνων, η γνωστή LUF. Υπάρχει η CLIPSAS, η οποία είναι το Κέντρο Διασύνδεσης και Πληροφοριών των Τεκτονικών Δυνάμεων, που υπέγραψαν την έκκληση του Στρασβούργου, η οποία έχει ειδικό καθεστώς ειδικού συμβούλου κοντά στην UNESCO. Και υπάρχει και η SOMALAS. Η SOMALAS είναι Συμβολή των Αδογματικών και Φιλελευθέρων Μασονικών Δικαιοδοσιών στην Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση, η οποία δραστηριοποιείται σαν επίσημο σώμα με αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σκοπό την προαγωγή του λαϊκού κράτους, του διαχωρισμού κράτους και θρησκείας. Παγκοσμίως υπάρχουν 5-6 εκατομμύρια τέκτονες, ίσως και λίγο παραπάνω στον 21ο αιώνα, εκ των οποίων περίπου 1,7 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους οποίους 550.000, το 1/3, είναι του σκοτικού τύπου. Στη δεκαετία του 1950 υπήρχαν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 εκατομμύρια μασόνοι. Πρωτού προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος, που είναι ο σκοπός της μασονίας, που ουσιαστικά μετά από πολύ ψάξιμο οδηγεί στο ότι προετοιμάζει, όπως είπαμε, μια ενωμένη ανθρωπότητα για να φέρει τον Αντίχριστο, και θα φανεί αυτό παρακάτω. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές θεωρίες ιστορικής προελεύσεως της μασονίας. Δεν είναι σκόπιμο να σας τις αναλύσω, εξάλλου ασχολούνται ολόκληρες στοές και σεμινάρια με αυτό. Βασικά για την νεότερη ιστορία στοιχεία είναι το έτος 1717, οπότε από 4 στοές της Αγγλίας σχηματίστηκε η πρώτη μεγάλη στοά στον κόσμο, η μεγάλη στοά της Αγγλίας. Το 1723 γράφτηκαν και καθιερώθηκαν τα συντάγματα του Άντερσον. Ο Τζέιμς Άντερσον ήταν πάστορας, προτεστάντης. Υπάρχει μεγάλη, τεράστια διείσδυση, για να μην πω κατοχή, του προτεσταντισμού από τη μασονία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 1751 έως το 1813 υπήρξε το σχίσμα των αρχαίων και συγχρόνων τεκτώνων που αναφέραμε παραπάνω, το οποίο λύθηκε το 1813 και δημιουργήθηκε η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, που θεωρείται η αυθεντία σε όλο τον μασονικό κόσμο παγκοσμίως. Κατά την επικρατέστερη θεωρία, το 1786 δημιουργήθηκε το αρχαίο και αποδεδεγμένο σκοτικό δόγμα, ο σκοτικός τύπος, με τα μεγάλα του συντάγματα, τα οποία το 1801 καθιερώθηκαν στην Αμερική. Το 1877 υπήρξε ο διαχωρισμός, όπως είπαμε,
της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, η οποία είναι η ευθεντία στον υπηρετικό τεκτονισμό, τον πολιτικοποιημένο και άθρησκο, ο οποίος είναι και ο μη κανονικός, έτσι, ο αιρετικός, όπως είπαμε, καταχρηστικά. Όσον αφορά όμως την εσώτερη ιστορία της Μασονίας, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα μας έπαιρνε πάρα πολύ να αναπτύξουμε. Υπάρχει ο μύθος της προελεύσεως των Μασόνων από τους Ναΐτες Υπότες, οι οποίοι ήταν υποτικά τάγματα που προστάτευαν τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων, τα οποία όμως γυρνώντας στην Ευρώπη μετά την αποτυχία των σταυροφοριών, κατηγορήθηκαν ότι είχαν εισδεχθεί την μαγεία και τον αποκρυφισμό, με αποτέλεσμα να διαλυθεί το τάγμα, ο ηγέτης του Ζακ Ντε Μολέ να καεί στην πυρά και από τότε να ορκιστεί η Μασονία την εκδίκηση του Ζακ Ντε Μολέ εναντίον της Παποσύνης και της Βασιλείας. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο τυπικό μίσος του 30ου βαθμού. Την εκδίκηση εναντίον του βασιλέως Φιλίππου του Ωραίου και του Πάπα Κλίμεντος του Πέμπτου. Αργότερα δημιουργήθηκαν νεονετικά τάγματα, όμως αυτοί οι οποίοι, όπως είπαμε, τον επαγγελματικό τεκτονισμό τον μετέτρεψαν σε θεωρητικό τεκτονισμό ασχολούμενο με φιλοσοφία, καταχρηστικό στο χρησιμοποιώ, υπήρξαν οι αλχημιστές και ερμητιστές των μέσων χρόνων και αργότερα και του διαφωτισμού. Η αλχημία δεν είναι μόνο, όπως έχουμε διδαχθεί περισσότερο, ο πρόδρομος της χημίας. Υπήρξε μια εσωτεριστική, μυστικιστική ενασχόληση που είχε σχέση με την μαγεία. Προσπαθούσε να βρει το ελιξίριο της ζωής. Η δε φιλοσοφική λήθος δεν ήταν μόνο η λήθος για τη μετατροπή των μετάλλων σε χρυσό, αλλά είχε και πνευματικό, πνευματιστικό νόημα μετατροπής του εαυτού. Εισήλθαν στη Μασονία σιγά σιγά οι καμπαλιστές. Η καμπαλά είναι ο εβραϊκός μυστικισμός και αποκρυφισμός, τον οποίο πολλοί προσπαθούν να περιορίσουν σε ένα είδος απλού μυστικισμού, ενώ ουσιαστικά είναι μαγεία. Έχω διαβάσει καμπαλιστικά επίσημα συγγράμματα, όπως του Ραβίνου και καθηγητού Άλαν Ούντερμαν από τις εκδόσεις Penguin, όπου φανερά λέει ότι η καμπαλά είναι λευκή μαγεία. Οι ερμητικοί φιλόσοφοι ήταν αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα γραπτά του λεγόμενου Ερμήτου Τρισμεγίστου, ο οποίος ταυτίζεται με τον αρχαίο Έλληνα θεό Ερμή ή με τον θεό Θόθ των Αιγυπτίων, που η διδασκαλία του ήταν φυσικά θρησκεία, φιλοσοφία, αλχημία, αστρολογία, μυστικισμός και μαγεία. Και έχουμε σημαντικά ονόματα όπως είναι του Παράκελσου και του Τζορντάνο Μπρούνο, που στους μέσους χρόνους ασχολήθηκαν με αυτό. Από τους ερμητιστές προήλθαν οι ροδόσταυροι. Θα λέγαμε είναι η προδρομική μορφή της Μασονίας. Υπήρξαν τα ροδοσταυρικά μανιφέστα, τα οποία ήταν ανώνυμα μανιφέστα, ένα προσκλητήριο στα όπλα, όπως γράφουν, στις αρχές του 17ου αιώνα, τα οποία ασχολούνται με τον μύθο περί κάποιου Christian Rosenkreuz, στα οποία αυτά μανιφέστα ανταποκρίθηκαν κάποιες σχηρά μυαλά της εποχής, όπως ο Robert Flood, ο Μάικλ Μάγερ και ο Τόμας Βον. Δημιουργήθηκε στην Αγγλία η Βασιλική Εταιρεία κάποιων διανοητών και αποκρυφιστών που πρωτήτερα συνεδρίασε στο κολέγιο Γκρέσαν. Αυτή δημιουργήθηκε το 1662 και οι επιστήμονες αυτοί μελετούσαν αλχημία, αστρολογία και άλλα ερμητικά θέματα. Μέλη της Βασιλικής Εταιρείας ήταν και οι δύο πρώτοι καταγεγραμμένοι ιστορικά μασόνοι, ο Σερ Ρόμπερτ Μόρεϊ και αργότερα ο Ελάιας Ασμόλ, στα 1641 και 1646. Από τους ροδοσταύρους βέβαια έχουν προκύψει στην εποχή μας πολύ περισσότερα ροδοσταυρικά τάγματα, περίπου 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 1 στην Αγγλία. Όλοι αυτοί ασχολούνται με την μαγεία, με διάφορες μορφές, από κάρτες, ταρό, μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και σεξουαλική μαγεία, η οποία είναι μαγεία η οποία εμπλέκει και σαρκικά αμαρτήματα. Στο 18ο αιώνα, από τον καθηγητή Adam Weishaupt, δημιουργήθηκαν οι Ιλουμινάτοι της Βαβαρίας, οι οποίοι διακρίνονται από τους Ιλουμινάτους πεφωτισμένους της Αβινιόν της Γαλλίας. Σε αυτούς υπήρχε εσωτερική και εξωτερική αυλή. Αυτοί προσπάθησαν να καταλάβουν τα υπόλοιπα μεσονικά τάγματα για να κυριαρχήσουν παγκοσμίως, αλλά τελικά διαλύθηκαν γιατί ήταν πολύ έντονα πολιτικοποιημένοι. Ήθελαν να καταργηθούν όλες οι κοινωνικές δομές, η ιδιοκτησία και ο γάμος και άλλα. Αργότερα έχουμε το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής που προήλθε από την Αγγλική Ροδοσταυρική Εταιρεία, την Shawcross,
από το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής είχαμε εκεί την ανάμιξη του ηγέτη του σύγχρονου νεοσατανισμού, του Άλιστερ Κράουλι. Παραλλήλως εμφανίζεται η Θεοσοφική Εταιρεία, στην οποία θα αφιερώσουμε στο μέλλον περισσότερο χρόνο, και η Ανθρωποσοφική Εταιρεία του Ρούντολφ Στάινερ. Εδώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι από το βιβλίο του Μπάρετ που λέει το εξής: ένα εξαιρετικό παράδειγμα αλληλεπικάλυψης των διαφόρων εσωτερικών παραδόσεων είναι ο Ρούντολφ Στάινερ. Ο Στάινερ, που ίδρυσε την Ανθρωποσοφική Εταιρεία το 1913, ήταν επικεφαλής της Θεοσοφικής Εταιρείας στη Γερμανία, έως ότου ήλθε σε ρήξη με την Άννη Μπέσαντ, τη διάδοχο της Μαντάμ Μπλαβάτσκι. Ο Στάινερ είχε σχέσεις με τον Μαξ Χάιντελ και τη Ροδοσταυρική Συντροφία, τον Ρόμπερτ Φέλκιν και τον Στέλλα Ματουτίνα και τον Τέοντορ Ρόις, ιδρυτή του Ordo Templi Orientis. Το Ordo Templi Orientis, όπως και το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής, ήταν τάγματα στο οποία διείσδυσε ο Άλιστερ Κράουλι και έβαλε μέσα αυξημένα ποσά περισσότερης μαγείας, σεξουαλικής μαγείας και αποκρυφισμού. Από τους κύκλους των μασόνων προήλθαν και κάποιες λέσχες παράξενες, ονομάζονται τώρα Hellfire, οι οποίες ήταν λέσχες που ιδιαίτερα επιδίδονταν σε ακολασία και σε βεβήλωση χριστιανικών συμβόλων. Λέει χαρακτηριστικά για την ανάμιξη όλων αυτών και των πρώτων μάλιστα καμπαλιστών, ο Μπάρετ. Ο Τζόρτζι, ένας από τους πρώτους αλχημιστές, άσκησε μεγάλη επιρροή και ήταν ένας από τους πρώτους ερμητικούς φιλοσόφους που ουσιαστικά εξελίχθηκαν στους Ροδόσφαιρους. Με τη σειρά τους αυτοί εξελίχθηκαν στις πολλές αποκρυφιστικές κοινωνίες του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα. Πολλές από αυτές μελετούν την καμπάλα μαζί με την αστρολογία και την αλχημία, τη θεωρητική και πρακτική μαγεία και τη μυστικιστική πνευματικότητα. Ερχόμενοι τώρα στην ιστορία της ελληνικής μασονίας, πρέπει να πούμε ότι το 1782 ιδρύεται η πρώτη ελληνική στοά στην Κέρκυρα, κάτω από επίδραση της Ιταλικής μασονίας, της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας, ουσιαστικά όμως της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Από το 1811 στο 1843 λειτουργεί ενότητα ελληνικών μασονικών στοών επτανησιακών ως γαλλινοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, αλλά διαλύεται το 1843 και οι στοές περιέρχονται σε ξένες δικαιοδοσίες. Το 1863-64 ιδρύονται στην Αθήνα 7 τεκτονικές στοές, οι οποίες το 1864 αποτυχημένα, ανεπιτυχώς, ζητούν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, την οποία λαβαίνουν τελικά το 1867 και ιδρύεται Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος. Το 1936 προστίθεται ο τίτλος και Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και τελικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικρατεί μόνο ο όρος Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Από το 1895 στο 1907 είχαμε σχίσμα στα τρία της ελληνικής μασονίας που αφορούσε σε ένα θέμα διοικητικό, ήταν η προοπτική συγχώνευσης του ΙΠΑ του Συμβουλίου του 33ου με τη Μεγάλη Στοά. Το 1945, με τη βοήθεια του μασόνου προέδρου των ΙΠΑ, Χάρι Τρούμαν, επισκευάζεται το παλαιό κτίριο έδρα της Μεγάλης Στοάς στη γωνία οδών Αχαρνών και Σουρμελή. Το 1965 κατεδαφίζεται και ανεγείρεται νέο μέγαρο, το 1967, με χρηματοδότηση του μασόνου προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρά τις έντονες εσωτερικές αντιδράσεις της κυβερνήσεως. Το 1986, από τότε και εξής, έχουμε πάρα πολλά σχίσματα στην ελληνική μασονία. Δημιουργείται η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος από τέκτονες που ήθελαν να εργάζονται με το σύστημα της Υόρκης και όχι το σκοτικό. Το 1988 η Μεγάλη Στοά, αφού έφυγαν οι της Εθνικής, εγκαταλείπει τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο και υιοθετεί τον τύπο ΑΦΑΜ, αρχαίοι ελεύθεροι και αποδεδειγμένοι τέκτονες. Οπότε αποχωρούν και από εκεί οι πιστοί στον σκοτικό τύπο και σχηματίζουν τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Το 1993 διασπάται και η Εθνική Μεγάλη Στοά και από αυτή βγαίνει η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και η Μεγάλη Τεκτονική Στοά της Ελλάδος. Το 2009 διασπάται και το ΙΠΑ του Συμβούλιου του 33ου βαθμού και εκείνο υπό τον Ραφαήλ Ντε Σιγούρα προχωρεί σε άρση του σχίσματος Μεγάλης Στοάς και Εθνικής Μεγάλης Στοάς. Όσον αφορά τη θέση της Ελληνικής Εκκλησίας, το 1815 ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Εθνομάρτης Κυπριανός,
καταδικάζει τη μασονία και αφορίζει τους μασόνους. Το 1930 η Προκαταρκτική Επιτροπή στο Άγιο Όρος, που είπαμε, συγκαταλέγει την μασονία στα αντιχριστιανικά και επιπλανημένα συστήματα. Το 1933 η Εκκλησία της Ελλάδος καταδικάζει με πράξη της την μασονία ως θρησκεία αντίθετη προς την Εκκλησία, μετά από αντίθετη γνωμάτευση της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, στην οποία μειοψήφισε αλλά επικράτησε ο καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης. Να πω εδώ, προοδοποιώντας κάποια από τα επόμενα εδώ μαθήματα, ότι από εκείνη την Επιτροπή της Θεολογικής Σχολής των 6 καθηγητών που αθώσαν τη μασονία και μειοψήφισε ο Μπρατσιώτης, οι 2 ήταν μασόνοι. Ήταν ο καθηγητής Μπαλάνος και ο καθηγητής Αλιβιζάτος. Το 1970 η Εκκλησία της Ελλάδος επαινεί την ιστορική απόφαση 2060 του 1969 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το 1972 με ειδική πράξη ανανεώνει την απόφαση του 1933. Το ίδιο κάνει και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος το 1977. Το ίδιο έτος, το 1977, η Εκκλησία της Κρήτης αποφαίνεται κατά της Μασονίας για συγκεκριμένο λόγο εμπλοκής επιφανούς κληρικού της στη Μασονία. Το 1993, το Φεβρουάριο, η Εκκλησία της Κύπρου αποφαίνεται υπέρ του ασυμβιβάστου του χριστιανισμού με την Μασονία, την οποία ονομάζει συγκριτιστική υπερθρησκεία, ενώ εκδίδει και νέα καταδίκη η Κύπρος το 2000. Το 1996, η Εκκλησία της Ελλάδος επαναλαμβάνει τις αποφάσεις του 1933 και 1972. Ευχαριστώντας για την υπομονή σας, να φτάσω και στο τελευταίο μέρος που είναι και ενδιαφέρον. Είναι ο σκοπός της Μασονίας να φέρει τον Αντίχριστο, για το οποίο βέβαια θα κατηγορηθούμε πάρα πολύ, αλλά ωστόσο πρέπει να τα πούμε. Και βγάζω μόνο λίγα στοιχεία, έχω περισσότερα. Στο περιοδικό Θεοσοφιστής, το 1887 της Θεοσοφικής Εταιρείας, γίνεται βιβλιοπαρουσίαση ενός ερημητικού βιβλίου, «Οι μελλοντικοί κυβερνήτες της Αμερικής». Το περιοδικό ήταν ακόμη τότε αυτό, ο Θεοσοφιστής, υπό την εποπτεία της Έλενας Πετρόβνα Μπλαβάτσκι, που είναι η ιδρύτρια της Θεοσοφικής Εταιρείας. Γράφονται λοιπόν τα εξής. Αυτά για πρώτη φορά πάλι ακούγονται σε χριστιανικό ακροτήριο. Τούτο, ένα φυλάδιο 28 σελίδων, επίσης καλούμενο ερμητικό χειρόγραφο νούμερο 1, περιέχει μία αξιοσημείωτη προφητεία για τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένοι αποκρυφιστές πρόκειται να πάρουν τα ενία της Αμερικής εντός του επομένου 20ου αιώνος ή μετά. Πράγματι θα ήταν μια ευκταία λύση των πολιτικών προβλημάτων στον δυτικό κόσμο αν κάποιοι πραγματικοί ηδήμονες θα αναλάμβαναν την διακυβέρνηση και θα μας έδιναν έναν κοινοφελή δεσποτισμό κάτω από έναν πάνσοφο κυβερνήτη. Τούτο κατά τη γνώμη πολλών διανοουμένων θα ήταν η καλύτερη δυνατή μορφή διακυβερνήσεως και φαίνεται να είναι η μορφή η οποία υποδεικνύεται στο «πριν από εμάς» έργο. Το 1917 η Μέρι Έλανορ Ρόκι, συνεργάτηδα της Άνης Μπεζάντ και του Καρόλου Λιντμπίτερ, αφωτέρων τεκτώνων του μεικτού τεκτονισμού, αλλά και ηγετών της Θεοσοφικής Εταιρείας, εκδίδει το έργο «Η έλευση του παγκοσμίου εκπαιδευτού και θάνατος, πόλεμος και εξέλιξη», όπου εκθέτει την πίστη του Θεοσοφικού Τάγματος και των δύο αυτών ηγετών προς τον αναμενόμενο νέο Μεσσία. Μεταξύ άλλων γράφεται: «Αυτός ο νέος Μεσσίας που περιμένουν οι θεοσοφιστές θα έλθει σύντομα, αμέσως μόλις ο κόσμος θα έχει προετοιμαστεί για την έλευσή του. Αναμένει, μην το λησμονείτε, ώστε ο κόσμος να καταστεί έτοιμος. Όσο ταχύτερη θα είναι η προετοιμασία, τόσο εγκύτερη». Έρχεται για να παρουσιάσει την αιώνια αλήθεια υπό μία νέα μορφή, αντικαθιστώντας εν μέρη τις προηγούμενες διδασκαλίες του, οι οποίες άλλαξαν. Παρένθεση. Πιστεύουν οι θεοσοφιστές ότι ο νέος Μεσσίας είναι μετενσάρκωση των παλαιών. Γι' αυτό λέει και για παλιές διδασκαλίες. Οι μορφές μπορεί να διαφέρουν για να προσαρμόζονται στην οτροπία της φυλής και να ανταποκρίνονται στις αντιλήψεις της ανθρωπίνης σκέψεως. Εκείνο που ήταν κατάλληλο στους λαούς πριν από 200 χρόνια δεν είναι σήμερα αρκετό. Οι μεγάλες αρχές παραμένουν οι ίδιες. Αυτές ανήκουν σε όλες τις θρησκείες. Ο μέγας εκπαιδευτής έχει αποφασίσει να παρουσιάσει σύντομα τις αλήθειες αυτές υπό νέα μορφή. Στην Ανατολή είναι γνωστός υπό το όνομα Μποτισάτβα. Στην Δύση τον αποκαλούμε Χριστό. Ποια σημασία έχει το όνομα όταν ο Κύριος είναι ένας? Το 1971 τον Ιανουάριο, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Απόστολος σε εκτενή επιστολημαία απάντησή του προς το Μασονικό Ίδρυμα έγραφε: «Και κάτι που μου είπε σημαίνον μασόνος Ζακύνθιος προ 3 ετών.
Εις το ερώτημά μου τι επιδιώκεται με τον μασονισμό μου απήντησε «Μία πείμνην υπό έναν ποιμένα». Εννοών προφανώς υπό ένα ποιμένα όχι των Χριστών αλλά των μασονισμών. Φυσικά εδώ ο Δεσπότης το παρεξήγησε. Πολύ καλά ήξερε ο μασόνος ότι ως ένας ποιμένας υπό τον οποίον θα ενωθεί ως μία πείμνη ανθρωπότης είναι φυσικά ένας μέγας εκπαιδευτής και διδάσκαλος που αναμένεται εδώ και αιώνες από τους αποκριφιστές και αυτός είναι ο Αντίχριστος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακλινή προσοχή σας. Ελπίζω να σας αντίμηψε η υπομονή σας. Πιθανότατα θα αποκομίσατε περισσότερα από κάποια τηλεοπτικά πάνελ όπου βρίσκονται ένας ή δύο φανεροί μασόνοι, τέσσερις ή πέντε κρυφοί μασόνοι, δήθεν ουδέτεροι συμμέτοχοι και ένας χριστιανός που δεν γνωρίζει πολύ καλά περί μασονίας που παίζει το ρόλο γλάστρας. Αυτά είναι από τα δικά τους κείμενα. Τώρα ξέρουμε περί της μασονίας, θα επεκταθούμε και σε άλλα μαθήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ερωτήσεις. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να τις κάνετε στον πατέρα Σεραφείμ για να πάρουμε και αρμοδίως απαντήσεις. Πάτερε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τα εξής, δηλαδή δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή δεν ακούσαμε καθόλου σήμερα για τις δύο οργανώσεις Lions και Rotary, και επειδή θα ήθελα να ρωτήσω μήπως αυτές ανήκουν στην άδακτη μασονία για τον εξαιτίας του θέματος ότι δέχονται και γυναίκες. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, αν οι ναΐτες με τους οποίους έχει σχέσεις κατατακτά χρονικά διαστήματα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι μασόνοι, γιατί με ρωτούν αυτοί οι ναΐτες μήπως είναι του Παναγίου Τάφου και δεν είναι μασόνοι. Και ένα τρίτο, τι είναι τέλος πάντων αυτό που μπορεί να κάνει όχι ένα χριστιανό, αλλά ειδικότερα έναν επίσκοπο, ένα μητροπολίτη, έναν πατριάρχη, να γίνει μασόνος. Ακούγεται, επειδή έχουμε σχέση με το διαδίκτυο, ότι ο πατριάρχης μας πηγαίνει στην ίδια στοά που πήγαινε ο Ζαρ. Και ακούγεται ότι από τους πέντε κορυφαίους μασόνες στην Ελλάδα είναι μητροπολίτες. Τι είναι αυτό που μπορεί ένα Μητροπολίτη να το κάνει να γίνει μασόνος και να αρνηθεί ουσιαστικά τον Χριστό, εφόσον αν όλοι οι άλλοι μασόνοι δεν γνωρίζουν, αν πολλοί μασόνοι δεν γνωρίζουν την θρησκεία η μασονία, ένας Μητροπολίτης έχει αυτά πράγματα μπροστά του να καταλάβει ότι είναι θρησκεία. Ευχαριστώ πολύ, Πατέρ Νικόλε. Ελπίζω σε κάποια αυτά τα θέματα να αναφερθούμε εκτενέστερα στο μέλλον, γιατί θα κάνουμε ειδική μνήμα πρώτο Θεός στη σχέση μασονίας και διαχριστιανικού οικουμενισμού. Ως προς τους Lions και τους Rotary, υπάρχουν πολλά στοιχεία και όπως είπαμε με την πάροδο του χρόνου βρίσκονται και πολύ περισσότερα, διότι τώρα πια οι μασόνοι δεν φοβούνται ούτε την βασιλεία που δεν υπάρχει πια παγκοσμίως, ούτε τον παπισμό που σε μεγάλο βαθμό έχει περιέλθει στα χέρια τους. Οπότε βγάζουν στο διαδίκτυο πάρα πολλά στοιχεία. Λοιπόν, και τα Rotary ιδρύθηκαν από μασόνο, και η πολύ γρήγορη εξάπλωσή τους στον κόσμο δεν εξηγείται παρά μόνο με το γεγονός ότι εξαπλώθηκαν μέσω των μασονικών στοών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όταν κάποια εργαστήρια κοσμημάτων φτιάχνουν τις λίστες με τα μασονικά εμβλήματα, εκεί μέσα περιλαμβάνουν και τις κονκάρδες για τους Lions και τους Rotary. Γιατί είναι συναφή, είναι συγγενικά. Υπάρχουν κάποια σώματα τα οποία δεν ονομάζονται παράλληλα σώματα της μασονίας, αλλά τα οποία παρτίζονται μόνο από μασόνους. Και αυτό δίνει μία ευελιξία στους μασόνους. Έχω βρει στοιχεία για τους Lions ότι οι πρώτες τους συγκεντρώσεις στη δεκαετία του 1920 και 30, αυτό έγινε από δημοσιεύματα εφημερίδων Αμερικανικών, γίνονταν σε στοές. Αυτά θα τα βγάλω σε λίγο καιρό, σε γραπτό κείμενο, διότι παρουσιάζουν μια αυξημένη παρουσία οι Lions μέσα στην Εκκλησία και οι Ροταριανοί. Ο προσκοπισμός έχει σχέση. Και ο προσκοπισμός. Ο ιδρυτής του, ο Μπάντεν Πάουελ, ήταν και αυτός μασόνος. Και βέβαια υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία και στην ορολογία και στους βαθμούς του προσκοπισμού. Ο προσκοπισμός έχει λυκηδείς, έχει λυκόπουλα, αλλά λυκηδείς ονομάζονται στη μασονία και τα παιδιά των μασόνων τα οποία εισάγονται στον τεκτονισμό προκαταρκτικά με την υιοθεσία λυκηδέως. Συνεπώς αυτοί οι οργανισμοί σαφώς είναι παραμασονικοί και οδηγούν στη μασονία. Ως προς τους ναΐτες, αυτό είναι ένα επικίνδυνο θέμα και δύσκολο, διότι στο παρελθόν οι ναΐτες μας έχουν απειλήσει.
για αυτό το θέμα, για το τι γράφουμε και το τι λέμε. Είναι φανερό στο Διαδίκτυο και σε όλη τη βιβλιογραφία ότι οι ναΐτες είναι μασόνοι. Ο ελληνικός ναϊτισμός, ο οποίος είναι των τελευταίων ετών, έχει διασπαστεί σε δύο μέρη, υπάρχει και εκεί σχίσμα. Η μία μερίδα, η οποία έχει και στενή σχέση με το Πατριαρχείο, αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη μασονία. Αλλά τα links που έχει στην ιστοσελίδα αυτής της συγκεκριμένης μερίδος, όπως επίσης και κείμενα τα οποία δημοσιεύει, παραπέμπουν κατευθείαν σε μασόνους. Υπάρχουν μασονικά άρθρα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα τους και υπάρχουν links που παραπέμπουν κατευθείαν σε ιστοσελίδες του δόγματος της Υόρκης, έτσι, που όπως είπαμε έχει τους υποτικούς βαθμούς. Η άλλη μασονία, η οποία βρίσκεται κάτω από την καθοδήγηση γυναικός, δεν θυμάμαι το όνομά της, με πιάσατε αδιάβαστα, λέει ότι δεν αποκλείεται η συμμετοχή μασόνων στους ναΐτες. Οι ναΐτες έχουν την ευχέρεια να πούν ότι δεν είναι μασόνοι και από το γεγονός το εξής. Όπως γράφουν μέσα μασονικές εγκυκλοπαιδίες, τα ναϊτικά, τα υποτικά τάγματα δεν ονομάζονται μασονικά γιατί. Επειδή δεν απαρτίζονται από μασόνους, όχι. Επειδή απαρτίζονται από χριστιανικής προελεύσεως μασόνους. Δηλαδή όλοι εκεί μέσα είναι μασόνοι, οι ναΐτες, αλλά δεν μπορούν να ονομαστούν τεκτονική δύναμη, τεκτονικό σώμα, γιατί δεν παίρνουν Εβραίους, δεν παίρνουν Μουσουλμάνους, δεν παίρνουν Βουδιστές. Ναι, επειδή είναι μόνο χριστιανικής προελεύσεως, απαγορεύεται να ονομαστούν μασονικά, αλλά είναι μασόνοι. Ως προς το τρίτο, τι οθεί έναν επίσκοπο. Προφανώς παίζει καθοριστικό ρόλο το παράδειγμα των προγενεστέρων. Δηλαδή, αν ένας νεαρός θεολόγος, και δυστυχώς έχω παράδειγμα, ας μην πω λεπτομέρειες, θεολόγων γνωστών μου και φίλων, οι οποίοι μπήκαν στο μασονισμό, προσεγγιστεί από μασόνους και του πούνε, κοίτα, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, επιφανέστατος, μορφή αβρααμική, ήταν μασόνος. Ο τάδε καθηγητής ήταν μασόνος, ο άλλος είναι μασόνος. Ο τάδε επιφανής πολιτικός, ο τάδε επιφανής αρχιεπίσκοπος, ήταν μασόνοι. Αν δεν γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει κάνει μια ειδική μελέτη, πώς θα αντισταθεί. Ιδιαίτερα όταν τα θέλγητρα είναι πολύ μεγάλα. Το χρήμα, η διευκόλυνση στην άνοδο, την κοινωνική και την ανέλυξη την επαγγελματική και κυρίως όπως είπαμε η μεγάλη πονηρία της διαδοχικής μίσεως που δεν μπορεί κανείς να δει εξ αρχής τον αποκρυφισμό τον οποίο θα συναντήσει ενδεχομένως, όχι απαραίτητος, αργότερα, αλλά και θα διώχνοντας τη χάρη του Θεού από πάνω του και βάζοντας τον εαυτό του κάτω από την επίδραση άλλων δυνάμεων, θα δυσκολευτεί μετά και να φύγει. Συνεπώς υπάρχουν πολλοί λόγοι να σμπρώχνουν προς τα εκεί και πολλοί μαγνήτες να τους κρατάνε καθυλωμένους εκεί. Για τους επισκόπους, τι να πω, λέγονται πολλά. Σαφώς, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, τώρα πια από τη μασονία, η ένταξη στη μασονία διευκολύνει πάρα πολύ τις δημόσιες σχέσεις και την υποστήριξη που χρειάζεται κάποιος για να γίνει επίσκοπος. Διότι σαφώς στις μέρες μας είναι και αυτό πια θέμα εν πολλής δημοσίων σχέσεων, οικονομικής βοηθείας κλπ. Νομίζω περισσότερα θα αναδειχθούν στο μέλλον μέσα από την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων. Ευλογείτε. Να πω από αυτού κάτι, Πατέρα, από αυτού πριν πολύ το ερώτημα. Από τα ερωτήματα που υπερβάλλονται ως τον Άγιο Αντώνιο στο Αθηναϊκό, ήρθε κάποια φορά μία κυρία και μου είπε το εξής, σχετικά με την εμπλοκή κληρικών στη μασονία. Μου είπε ότι στενοχωρείται πάρα πολύ διότι ο άνδρας της ήταν μασόνος ή η γυναίκα που δεν ήταν μασόν. Και πήγα, λέει, Πάτερ, στον πνευματικό μου και του είπα, τι θα γίνει με τον άνθρωπο, Πάτερ, τι να κάνω, πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω τον άνθρωπο που μπλέκτηκε μέσα στη μασονία. Και γέλασε ο πνευματικός και είπε, και καλά, κακό είναι αυτό, και εγώ μασόνος. Πάτερ, εγώ είμαι. Θα σας ρωτήσω, αν είναι το σημάδι ότι στην Κύπρο που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις από την κρατική εκκλησία, αλλά είναι η έδρα που μας έφερε, που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο οι υψηλόβαθμοι της μασονίας. Με τον αδελφό τον Πρίγκιπα, τον Φίλιππο, τον Πάντο κλπ. Είχα ζήσει στη δεκαετία του 90 πρώτα χρόνια να υπάρχει επίσημη στο ΑΤΑ μπέλα σε είσοδο και λίγο που δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα τότε.
ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου, που έκανε ραδιοφωνική εκπομπή, τον ρωτούσαν αν είναι η μασονία θρησκεία και έλεγε όχι, με επιχειρήματα προς θεολόγους που δεν μπορούσαν δυστυχώς και να επικρατήσουν. Επειδή λίγα χρόνια πριν είχα ζήσει το περιστατικό, μια που αναφερθήκα στην διαθνική θεματολογία, που στο σπίτι του πέθανε ο Ρεθύμνης Καυλοποτάμου ο Τίτος. Θυμάστε το έχει προσέξει αυτό. Πηγαίνοντας για το όρος και λέγοντας πέθανε από ζάχαρο, έκανε πολύ μεγάλη νηστεία και προσοχή σε ένα συμπατριώτη μας που τον αρέσει να τραγούδησε ή και έφαγε κλπ. Και έστειλε τον διάκο στο ξενοδοχείο και ο δεσπότης στο σπίτι του καθηγητή, τα είχα ζήσει προσωπικά, διότι με κάλεσαν ξημερώματα να πάω στο νοσοκομείο να διαπιστώσω την θανή του, το οποίο ήταν την Πολέτα, στη συνέχεια συνόδευσα το σπίτι του στην Κρήτη αεροπορικός με την κεδαιμονία κάποιου παιδιάτρου, δικού παιδιάτρου γνωστού κλπ. Και υπήρχε η απορία τότε. Έζησα επίσης, χωρίς να το θέλω, το πρόβλημα της Κρήτης που είπατε το 1997, που υπάρχει εν ζωή ένας αρχιμανδρίτης, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομά του, που είναι εδώ, θα γνωρίζετε με τον Θεόδωρο, ναι, ναι, γνωρίζουμε. Αρχίζει το όνομά του, ο οποίος ήταν η πέτρα του σκανδάλου, διότι κατηγορήθηκε ότι ήταν, έκανε μια ληστεία, μια διάρρηξη στα γραφεία της Μασονίας και στα χαρτιά μέσα κατηγόρησαν και εκείνο. Επειδή είχα βρεθεί σαν μπαλάκι πριν φύγω από εδώ με τους Lions, αλλά και όταν βρέθηκα στην Κύπρο με μεγάλη πίεση και φαίνεται προσευχές μητέρας μου ή χάρη της Παναγίας μου προφύλαξης και δεν έχω ενδώσει κάτι τέτοιο, χωρίς να γνωρίζω τότε τίποτα, αλλά από περιέργεια, επειδή πολλά τέτοια στοιχεία τα ερευνούσα από πατριωτικής απόψεως, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αυτό που ξεκίνησα. Εάν έχετε επισημάνει αυτή την έδρα που υπάρχει στην Κύπρο, διότι είναι και το μόνο μέρος του κόσμου που δεν υπάρχει εβραϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, εκτός από την Κύπρο. Γιατί εκεί συνεδριάζουν κάθε χρόνο, είναι το κέντρο, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί πηγαίνει για πρώτη φορά η βασίλισσα, τους οποίους πέταξαν ντομάτες και τους πήσαν φύλλα και δεν σημασίστη. Αλλά και τώρα που ενδίδουν, όπως τον Μακάριο, που επίσης δεν είναι ο μέρος ο Σαρασκούτος, ο Πέτρος Αλεξανδρής, δεν είναι μόνο που τον φύλλα. Όντως, ας πούμε, αγωνίστηκαν για την πατρίδα τους και σαν λεμονόκουπες τους είχαν στύψει και τους πέταξαν. Και δεν ξέρω τώρα η υπομορφία στο έπρεπε, αν μου επιτρέψετε να πω, στην τελευταία χειροτονία που είχαμε στην περιοχή μας, από αυτή σε αυτή η ευχή που είπαν στον καινούργιο δεσπότη, μακριά από τη θάλασσα. Ευχαριστώ, Πάτρε, πολύ για τις επισημάνσεις σας. Δεν έχω κάποια ειδική γνώση για την Κυπριακή Μασονία. Παρά τα αυτά, είναι γνωστό και στους ιστορικούς ότι εκεί που υπήρξαν οι Αγγλικές αποικίες, εκεί επειδή η Μασονία είναι κατεξοχήν εθνικό προϊόν της Αγγλίας, όπου και δημιουργήθηκε, όπως είδαμε, και καθιερώθηκε, εκεί δημιουργήθηκαν και πολλές στοές. Οπότε είχαν μεγάλη άνεση να κινούνται και φυσικά λειτουργήσαν και ως κατάλοιπα της αγγλικής επιδράσεως στις χώρες από όπου έφυγε η αγγλική αποικιοκρατία με το πέρας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Βέβαια η θαλασσοκρατορία της Αγγλίας και η αποικιοκρατία τελείωσε, μερικοί θεωρούν ότι τελείωσε με τη μάχη και τον πόλεμο στο Σινά το 1956. Παρέμεινε η αγγλική επίδραση μέσω των μασονικών στόων, αλλά ανέλαβαν πια τα ενία στο παγκόσμιο επίπεδο στον αγγλοσαξονικό κόσμο η Αμερική. Και αυξήθηκε η επίδραση και των δικών της στόων. Υπάρχει στόα, η στόα Κνωσός στην Κρήτη, λειτουργεί με αξιωματικούς των Αμερικανικών βάσεων, του ΝΑΤΟ. Από τους πρώτους διοικητές του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο στρατηγός Λέμνιτζερ ήταν επισήμως μασόνος, φωτογραφιζόμενος κλπ. Συνεπώς, στον αγγλοσαξονικό κόσμο γενικά είναι αποδεκτή η μασονία, ιδιαίτερα επειδή έχει μια χριστιανική επίφαση, έχει ένα χριστιανικό προσωπείο. Δεν είναι ο άθρησος γαλλικός τεκτονισμός. Είναι ο υποτίθεται θρησκευόμενος. Και μάλιστα σε σημείο που, λόγου χάρη στη Βόρειο Ιρλανδία, συγγνώμη, στη Νότιο Ιρλανδία, που είναι Ρωμαιοκαθολική, η επίσημη αντιπροσώπευση του προτεσταντικού στοιχείου γίνεται από το τάγμα της Οράγκης, The Order of the Orange, το οποίο επισήμως είναι μασονικό. Δηλαδή, οι προτεστάντες στην Ρωμαιοκαθολική Νότιο Ιρλανδία εκπροσωπούνται από μασονικό τάγμα. Συνεπώς, για τους Αγγλοσάξονες και Προτεστάντες η Μασονία είναι πολύ πιο αποδεκτή από ό,τι για μας. Και δεν υπάρχει αντίδραση από τους Προτεστάντες, όπως υπάρχει ένα προσωπικό.
Τώρα τελευταία βλέπω στο φυλάδιο αυτό της χριστιανικής βιβλιογραφίας, το οποίο είναι ένα θαυμάσιο έντυπο, μια πρώτη παρουσίαση μιας έρευνας σχετικά με την αλωτρίωση του θεολογικού φρονήματος των Προτεσταντών, οι οποίοι δεν πιστεύουν πια σε βασικά δόγματα της Εκκλησίας μας, όπως είναι η Αγία Τριάδα, η Ανάσταση του Χριστού, η Αϊπαρθενία της Παναγίας. Ναι, και ποιο είναι το συμπέρασμα, είναι ότι αυτό οφείλεται στη διείσδυση της Μασονίας εκεί μέσα. Και δεν υπάρχει τόσο η άνθηση των προκαταρτικών των Άιρων και των Ρόταρι, που υπάρχει σαν φυτόριο στην Κύπρο και συνδυάζουν πάλι οι εισπορές, όχι εισπορές, όπως λέω, γυναίσιες Ελλάδος και Κύπρου, με βάση και έδρα την Κύπρο. Τώρα σε αυτήν την ερώτηση θα σας προβάλλω και εγώ, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να δηλώσω τον θαυμασμό για την έκκλησή μου για τις γνώσεις και όλα αυτά που μας είπατε και την Εφράδια εννοείται. Αναφερθήκατε στους καταλόγους των μασονικών στρώων, οι οποίοι περιέχουν και ονόματα υψηλόβαθμων ειδικών και στην στάση της Εκκλησίας, η οποία αρνείται την εμπλοκή των εν λόγω κοιμηθέντων, βέβαια, όχι εν ζωή, κληρικών ασυλούντων. Με την ιστορία έχω συναντήσει όμως κατ' επανάληψη την προσάπτουν, μάλλον οι μασόνοι παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους ήρωες της πατρίδας μας και της εθνεγερσίας ως έχονται σχέση με τη μασονία. Τον Κολοκοτρώνη, τον Κανάρη, μέχρι και τον πρώτο κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, μέχρι και αυτόν ο οποίος ήταν, δηλαδή, εκπεριθήσεως ορθόδοξος και τα έργα του δείχνουν ότι είχε ορθόδοξη αντίληψη και εκπεριθήσεως, το παρουσιάζουν μας όλοι. Αυτό είναι ένα πολύ ειδικό θέμα και να με συγχωρείτε, διότι δεν έχω ιδιαίτερη εντρυφήση σε αυτό, διότι έχουν άλλοι ασχοληθεί. Ο Άγιος Καλαβρίτων και Γυαλίας έχει συγγράψει πριν από πολλά χρόνια μια μελέτη σχετικά με την σχέση της φιλικής εταιρείας με τον μασονισμό, με τον τεκτονισμό. Σαφώς προσπαθούν να οικειωθούν οι τέκτονες κάποια πρόσωπα χωρίς να είναι μασόνοι. Γράφουν παραδείγματος χάρη για τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο ότι υπήρξε μασόνος, αλλά δεν ξέρουμε ούτε πότε έγινε η μίση ούτε σε ποια στοά. Είναι δηλαδή αβάσιμα πράγματα. Ενδεχομένως αυτό συμβαίνει και με άλλους, όμως για κάποια πρόσωπα υπάρχουν σαφή στοιχεία. Και αυτό βέβαια πρέπει να το κατανοήσουμε υπό το φως του γεγονότος ότι το πρότυπο για τη δημιουργία της φιλικής εταιρείας εξαιτίας των πολύ επιτυχών μηχανισμών της μασονίας ήταν ο τεκτονισμός. Δηλαδή το βλέπαν σαν πρότυπο οργανώσεως μιας μυστικής οργανώσεως. Το αν υπήρχε και πραγματική ιδεολογική και θρησκειοφιλοσοφική σύγκληση είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να εξεταστεί βαθύτερα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας έβγαλε εγκύκλιο όταν έγινε κυβερνήτης στην Ελλάδα με την οποία στρεφόταν κατά των μυστικών εταιριών. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για το ότι ήταν τέκτονας. Θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος ειδικότερα. Όπως είπαμε, πολλοί εισέρχονται στη μασονία χωρίς εξ αρχής να γνωρίζουν τον αντιχριστιανικό της ουσιαστικά χαρακτήρα και εισέρχονται για λόγους πατριωτικούς. Ενδεχομένως κάπως στη μέση της οδού φεύγουν, οπότε η στοά τους θέτει εν ύπνο και πάβουν κάθε ουσιαστική σχέση. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό για το οποίο έχω επιφύλαξη είναι το εξής. Αν θα ασχοληθεί η Εκκλησία με την μασονική ή μη ιδιότητα του Ιωάννου Καποδίστρια, που υπήρξε εκλεκτός και αναντικατάστατος κυβερνήτης, θα πρέπει να γίνει τώρα. Διότι υπάρχει κίνηση για αγιοποίησή του και φοβούμε μήπως πρώτα θα τον αγιοποιήσουν και μετά θα πούνε ότι ήταν τέκτον. Εκεί πρέπει να προσέξουμε. Είναι επισφαλές δευτερευόντως να... Και μάλιστα στην κίνηση αυτή, Πάτερ, προείσταται ο Μητροπολίτης μας. Ναι. Πέστε το. Ο άθιμος. Δεν τον εθιμούν, Πάτερ. Το είπε. Ναι, ήδη. Στην κίνηση για την αγιοκατάταξη του Καποδίστρια, άσχετα με τα κίνητρα πατριωτικά του Καποδίστρια, προείσταται ο Μητροπολίτης άθιμος. Αυτός προσπαθεί να προπολίσει για αγιοκατάταξης. Και αν αποδειχθεί ιστορικά ότι ο Καποδίστριας ήταν τέκτονας, θα έχουμε τέκτον Άγιο. Ήδη υπάρχει πρόβλημα με τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Ήδη υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, είναι καλό να γνωρίζουμε για μας και για τα τεκτενόμενα, για ποιους ακούγεται ότι είναι μασόνοι.
δεν μπορούμε ποτέ, ενώ ζουν, να έχουμε ασφαλή στοιχεία. Μπορούμε να συμπεραίνουμε κάποια πράγματα από τα εξής. Ποιους χρηματοδοτούν, από ποιους χρηματοδοτούνται, από ποιους προβάλλονται και ποιους προβάλλουν, την ορολογία που χρησιμοποιούν και τα συναφή. Από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε το εξής, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Λέει η Εκκλησία ότι αυτά είναι ισχυρισμοί των τεκτώνων. Όπως λέει πολύ σωστά ο μοναχός Αβέρκιος, το οποίο όπου βρείτε κείμενα στο διαδίκτυο ή στον Ορθόδοξο Τύπο να τα μελετήσετε, είναι ο καλύτερος γνώστης του θέματος. Και δεν είμαι εγώ. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει παρεξήγηση. Δεν είμαι εγώ. Είναι ο καλύτερος γνώστης και λέει το εξής. Αν η Εκκλησία πραγματικά πιστεύει ότι αυτά είναι ισχυρισμοί των τεκτώνων, να τους πάει στα δικαστήρια για προσβολή μνήμης τεθνεώτος. Γιατί είναι προσβολή μνήμης τεθνεώτος το να λες για κάποιον Μητροπολίτη ότι υπήρξε μασόνος. Βγήκε λοιπόν τώρα ότι ο γέρον Εφέσου Χρυσόστομος, αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών επί χρόνια, μέγας οικουμενιστής, υπήρξε μέλος του υπάτου Συμβουλίου του 33ου της Ελλάδος. Μασόνος 33ου βαθμού. Και δεν είναι καθόλου καθηγητής στη Χάλκη και δεν είναι διόλου βοηθητικό προς την αντίθετη άποψη το γεγονός ότι έδωσε εντολή να καεί το αρχείο του, να καταστραφεί το αρχείο του. Γιατί? Γιατί να καταστραφεί το αρχείο του? Για να μην τα πούμε. Συνεπώς, αυτή η απροθυμία της Εκκλησίας να ασχοληθεί με τη διακρύβωση της τεκτονικής ιδιότητας αυτών των προσώπων, που όλοι τους ήταν οικουμενιστές, δεικνύει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και δεν το αναδεικνύουν γιατί. Γιατί θα φανεί καθαρά ότι ο οικουμενισμός δεν είναι μια ιδεολογική περιπέτεια, μια ερωτοτροπία ιδεολογική με τον αγαπισμό κτλ. Είναι συγκεκροτημένο και οργανωμένο και καθοδηγούμενο μόνιμο σχέδιο συγκλήσεως της Ορθοδοξίας με τις άλλες θρησκείες κατά την επιθυμία της Μασονίας. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, επειδή γνωρίζω πως υπάρχουν και πολλοί εκπαιδευτικοί και όλοι μας εκτιμούμε βαθύτατα τον Ιωάννη Καποδίστρια, για να μην υπάρξει παρεξήγηση για όσα ακούστηκαν εδώ, από τα Αλεξάνδρου του Πατρός Σεραφείμ προκύπτει ότι πολλοί από τους μειωμένους στη Μασονία καταρχήν δεν γνωρίζουν το βάθος της Μασονίας, τον σατανισμό, τον δαιμονισμό κτλ. Και εισέρχονται μέσα στη Μασονία για καλούς λόγους, για να βοηθήσουν την πατρίδα. Δεν γνωρίζουμε πόσο ο Ιωάννης Καποδίστριας, αν τελικά ήταν μασόνος, εισήλθε μέσα στη Μασονία. Ίσως το έκανε για να βοηθήσει την δύσκολη τότε Ελλάδα, επειδή είχε πολύ μεγάλη επιρροή η Μασονία. Και δεν γνωρίζουμε αν εγνώριζε. Πάντως η μετατάφτα πολιτική του, ο γεγονός πως εξέδωσε εγκύκλιο εναντίον των μυστικών εταιριών και εναντίον της Μασονίας. Αυτό σημαίνει πως κατάλαβε ότι πρόκειται για μια οργάνωση επικίνδυνη. Να μην φύγουμε με την εντύπωση από εδώ ότι ο Καποδίστριας ήταν μασόνος. Να αναφέρω και το εξής, πάτερε, συγγνώμη, γιατί πρέπει να διευκρινιστεί. Υπήρξαν μεμονωμένα περιστατικά στα οποία μασονικές δυνάμεις σε συγκεκριμένο έθνος στη Γερμανία προσπάθησαν να διατηρήσουν τον χριστιανικό χαρακτήρα τους. Η γερμανική μασονία, δεν θυμούμαι ακριβώς πότε αυτή τη στιγμή, νομίζω ήταν στα τέλη του 18ου αιώνος, είπε το εξής: δεν μπορώ να δεχθώ μη χριστιανούς τέκτονες. Δεν μπορώ να δεχθώ Ιουδαίους, διότι ο Ιουδαίος ή θα είναι άθεος, οπότε δεν μπορώ να το δεχθώ γιατί είναι άθεος και είμαι κανονικός τεκτονισμός. Αν δεν είναι άθεος και είναι θρησκευόμενος, δεν παραδέχεται τη θεότητα του Χριστού. Οπότε δεν μπορώ να τον έχω, γιατί εμείς όλοι παραδεχόμαστε τη θεότητα του Χριστού. Συνεπώς, υπήρξαν τεκτονικές δυνάμεις που διατήρησαν τον χριστιανικό τους χαρακτήρα. Σε κάποιες τέτοιες δυνάμεις, σαφώς μπορεί να εισήλθαν άνθρωποι με τις καλύτερες προθέσεις. Και να τους έμεινε μετά η φήμη. Πίσω αριστερά είναι ο κύριος. Και πρώτα μου είναι ελληνική και κυπριακή. Στην Κύπρο έχω συγγενείς της Αγιστείας, το οποίο είναι μασόνι. Υπάρχει μασόνια στην Κύπρο. Μάλλον είναι πιο περίπτωνα συγκαλυμμένη. Αλλά όχι κάτι υπάρχουν. Αυτοί έχουν πολλά παρεδόσια με την Αγγλία. Και στην Ελλάδα που έρχονται την Αγγλία, οι δικοί τους είναι πλέον αυτοί στην Αγγλία. Όταν χρειάστηκε ένα πιστοποιητικό από την Αρχιεπισκοπή Αμοχώστου στο παραλίμνη της Κύπρου, στην ελεύθερη απόκριση από την Αγγλία, παρατήρησα το σύμβολο των Ροταριανών,
στην Πάμπερ, στη Φραγίδα, στη Σφραγίδα, στο υπόσχημα τη Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ξεκάθαρη και απροκάλυπτη. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο ήταν σε ομιλία που παρακολούθησα κάποιου Εβραίου μασόνου, ο οποίος αποχώρησε από τη μασονία και έκανε κάποιες φανερώσεις, κάποιες εμφανίσεις. Αυτός είπε ορισμένα πράγματα. Ένα πράγμα που είπε είναι ότι μετά από αυτήν την ομιλία πιθανόν ότι θα τον δολοφονήσουν όπως του προανήκυνα. Πράγμα το οποίο έγινε. Τον δολοφόνησαν μετά από αυτήν την ομιλία. Σε αυτήν την ομιλία είπε ότι ο κόσμος γνωρίζει μόνο ένα από τα τρία επίπεδα μασονίας. Το πρώτο επίπεδο έχει 33 βαθμούς, το δεύτερο επίπεδο έχει άλλους 33 βαθμούς και το τρίτο επίπεδο έχει άλλους 33 βαθμούς. Στο σύνολο είναι 99 οι βαθμοί. Τα δύο επόμενα επίπεδα είναι άγνωστα στον πολύ κόσμο, σχεδόν άγνωστα σε όλους και αφορά πνευματικές μοιήσεις σε βαθύτερα επίπεδα δαιμονοκατακτησίας, πνευματισμού και επικοινωνίας με τις σκοτεινές δυνάμεις και τα διάφορα πολλά πνεύμα της πολιτείας της Ουκρανίας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Έχω να ρωτήσω κάτι, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που υπόθηκε πάντα από εσάς για κάποιες μασονίες κάποιων χωρών, ίσως δεν είναι τόσο ακραίες. Είδα σε ένα έργο του πατέρα Γεωργίου που μιλούσε για τη ρωσική μασονία που σχολίαζε, σαν να ήταν πιο επίκης, σαν να μην τους έκρινε τόσο αυστηρά, ίσως η ρωσική μασονία να μην τους, αν ο Καποδίστριας μετήχε στη ρωσική μασονία. Να πω επί του θέματος και της παγίδας του πατριωτισμού ως εισόδου στη μασονία, ίσως κάποιοι επίσκοποι να βρουν για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, αν βλέπουν ότι οι εθνομάρτυρες επίσκοποι ήταν μασόνοι, είναι ένα καλό επιχείρημα ώστε να εισακούν. Γιατί, όπως είπατε, ο Άγιος Μύρης Αργάλος ακούγεται για τον Εμιλιανό Ρεβενόν και για τον Ελευθεροπόλεως, έτσι νομίζω. Δεν ξέρω αν θα ακούγεται. Ακόμα, αυτό, εγώ το πρόσεξα αυτό κάπου, το συνέντησα, ακουγόταν από τους μασόνους για τον Παύλο Μελά. Από τους μασόνους δεν τους πιστεύουμε, εντάξει. Αλλά εγώ το διάβασα αυτό να επιβεβαιώνεται. Γιατί πώς μπορεί να το δούμε αυτό με βεβαιότητα, μόνο από κάποιες συγγενείς του. Από συνέντευξη της εγγονής του στην εφημερίδα το Βήμα το ανέφερε. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να τραβεί αυτό. Η ερώτησή μου είναι, εκτός από αν μπορούμε να ξέρουμε για αυτούς τους Έλληνες, τους επισκόπους που είναι και θερμάκηρες αλληλεγγύη, ρωτήσουμε εμείς για τον Λέοντα Ταξίλη, όπου βγήκε και είπε κάποια πράγματα σχετικά με το τακτικό της μασονίας, αλλά μετά ο ίδιος βγήκε και τα ανέτρεψε. Αλλά οι μασόνοι λένε ότι είπε όντως αλήθεια. Αν ξέρετε από αυτού. Και το άλλο είναι αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μασονίας και πασιονισμού, το οποίο λέγεται, αλλά το μόνο ντοκουμέντο έτσι, από μελέτες και από χειρόγραφα, από γραπτό με εκτόπισμα το οποίο το φανερώνει, είναι τα πρωτόκολλα των Σοφοντισιών. Εκεί συνδέει πασιονισμό με μασονία. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο υπόψη για να μας πείτε. Αυτά είναι πολλά μαζί. Λοιπόν, υπάρχει όντως θετική αποτίμηση της ρωσικής μασονίας από τον πατέρα Γιώργιο Φλωρόφσκι, πράγμα το οποίο με λύπησε όταν το είδα, και αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη διασύνδεση των Ρώσων φιλοσόφων και θεολόγων με τη μασονία, με τους οποίους συνδέθηκε φυσιολογικά και ο πατήρ Γιώργιος Φλωρόφσκι σε κάποιο βαθμό. Σε επόμενες συναντήσεις μας, ενδεχομένως στο πλαίσιο του οικουμενισμού, θα αναφερθούμε και στην επίδραση της θεοσοφίας πάνω σε επιφανείς Ρώσους στοχαστές, όπως ήταν ο πατήρ Σέργιος Μπουλκάκοφ και επίσης ο Νικόλος Μπερντιάγεφ, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι Ρώσοι στοχαστές οικουμενιστές και οι οποίοι διατύπωσαν απόψεις φανερά αιρετικές σε πάρα πολλά επίπεδα. Στην σοφιολογία, δηλαδή, εξεπλάγει πολύ άσχημα με όσα είδα στον Μπερντιάγεφ, τον οποίο όμως τον έχουν περιπολού ακόμα και οι Έλληνες οικουμενιστές. Μας τον ειδίδασκα στη θεολογική σχολή. Λοιπόν, σαφώς σε κάποιες χώρες έχει διαφορετικό χαρακτήρα η μασονία και διαφορετικώς κατανοείται, αλλά τα βαθέα είναι δυστυχώς του διαβόλου. Για κάποια πρόσωπα μπορεί να έχουμε πολύ καλές εκτιμήσεις ως προς τα εθνικά θέματα, υπήρξαν άνθρωποι όμως. Και σαφώς μπορεί να έγιναν λάθη, να μπήκανε σε ένα σύστημα για το οποίο δεν είχαν φανερές προειδοποίησεις. Αυτό δεν μειώνει το έργο τους. Εμείς πρέπει να προσέξουμε στο να μην χρησιμοποιείται αυτό για την αθώωση της μασονίας. Και βλέπετε ότι συγκρούεται οι ισχυρισμοί της μασονίας για την εθνική συνεισφορά τεκτόνων πολιτικών και στρατιωτικών συγκρούεται άμεσα με τον ισχυρισμό τους
ότι ο κανονικός τεκτονισμός δεν έχει πολιτική δράση. Αφού δεν έχει πολιτική δράση, πώς συνετέλεσε στα εθνικά θέματα. Και το τελευταίο, ποιο ήταν, συγγνώμη. Μία ερώτηση ακόμη. Α, για το λέω το αξίλ, ναι. Για το λέω το αξίλ, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Από τη στιγμή που το θέμα το έκαψαν οι ίδιοι οι μασόνοι και ο ίδιος ο Λέω Ταξίλ το έκαψε και είπε ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που είπα, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Αλλά επειδή και ο Κράουλι, ο Άλιστερ Κράουλι, ο ιδρυτής του νεοσατανισμού στον 20ο αιώνα, μέχρι και ο Άντων Σάντορ Λαβέι, ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Αμερικής, της Εκκλησίας του Σατανά στην Αμερική το 1966, έχουν πει ότι πολλά πράγματα τα πήραν από τα μυστήρια των Ναϊτών και από τη Μασονία, το οποίο είναι πιο φανερό στον Κράουλι, ποιος ο λόγος να καταφεύγουμε στον Ταξίλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι κοινοί τόποι. Και να πούμε και πιο συγκεκριμένα, δεν θα δούμε στη Μασονία, ποτέ δεν θα φανεί αυτό, τον σατανισμό όπως το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ως θρησκεία δολοφόνων, δηλαδή δολοφονίες ανθρώπων, πόση αίματος, υβρώση κρέατος ανθρωπίνου και τα σχετικά. Αλλά σε συγγράμματα τεκτόνων ή των άλλων παρατρεχάμενων υπάρχει η θεωρητική θεμελίωση. Τι θέλω να πω. Ο Ρούντολφ Στάινερ, που ήταν ο ιδρυτής της ανθρωποσοφίας, ο οποίος ίδρυσε και το σύστημα των σχολείων Βάλντορφ, έχει ένα βιβλίο των αρχών του 20ου αιώνα για την αποκρυφιστική σημασία του αίματος. Και όπου μέσα λέει ότι το αίμα ενός ανθρώπου περιέχει όλες τις μνήμες της φυλής του. Συνεπώς, με αυτό σαν να δίνει θεωρητική δικαίωση για την πόση αίματος, διότι με αυτόν τον τρόπο, πίνοντας το αίμα κάποιου, παίρνεις όλες τις μνήμες και τις ενέργειες του παρελθόντος του. Πράγμα το οποίο έχει περάσει και στις σύγχρονες ταινίες περί βαμπυρισμού κλπ. Κλπ. Λοιπόν, να με συγχωρείτε που δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι. Επειδή ο χρόνος έχει περάσει, δεν θέλουμε να σας ταλαιπωρούμε πολύ και βέβαια να κουράζουμε και τον πατέρα Σεραφείμ, θα μας δοθεί η δυνατότητα σε επόμενες ασπερινές τέτοιες ομιλίες που θα κάνουμε να αναπτύξουν όλα τα θέματα αυτά περί μασονίας και βεβαίως να λυθούν και όλες τις απορίες, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, να φύγουμε ενημερωμένοι, καταρτισμένοι πάνω σε τέτοια θέματα εθνικά, ουσιαστικά και βεβαίως θέματα πίστεως. Θα κάνω μόνο 2-3 ανακοινώσεις στην αγάπη σας. Καταρχήν, επόμενη Τετάρτη θα μας μιλήσει ο πατήρ Νικόλαος Μανώλης, ο οποίος θα μας δώσει θεολογική απάντηση απάνω σε θέματα που άπτονται του Μητροπολίτη Γόρτινος κυρίου Ιερεμία. Χρωστάω από πίσω. Είναι οφειλόμενη απάντηση. Θα γίνει μια δεύτερη ομιλία του πατρός Σεραφείμ, από τώρα την έχουμε κανονίσει για τις 15 Νοεμβρίου. Με θέμα η Μασονία και ο διαθρησκειακός συγκριτισμός. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, ακούγεται και μόνο από τον τίτλο. Και τρίτο, βέβαια, σας καλούμε όλους στην Κυριακάτικη ομιλία μας που θα γίνει εδώ στην αίθουσα Ορθοδοξία στις 10:15 μέχρι τις 12:30 το πρωί. Εδώ η μία ομιλία, αλλά θα έχει ο πατήρ Θεόδωρος στη live την αίθουσα. Θα έχετε στην αίθουσα. Στις 11 η ώρα. Πολύ ωραία. Εμείς εδώ τάζουμε, να μην φεύγω. Εμείς εννοείται, σας θέλουμε όλους εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω εκ μέρους λόγου και πιστεύω όλων μας τον πατέρα Σεραφείμ ιδιαίτερα. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή αυτή. Να είστε πολύ καλά, ο Θεός σας έχει πάντα καλά και να είστε εδώ να μας ενημερώνετε και εσείς και οι πατέρες. Διευχώς, να εύχεστε και παρακαλώ να μας μνημονεύετε και εμάς, διότι ενδεχομένως θα μας μνημονεύουν και από την άλλη πλευρά κάτι. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα. Ευχαριστούμε πολύ.